Η στάση πηγάζει από τη σιγουριά μου ότι αυτό που έχω είναι καλό, ότι μπορώ να το βοηθήσω και ότι μπορώ να του δείξω ένα σύστημα για να πετύχει τους στόχους του. Ήταν Μάιος του 2005. Είχα ήδη τρία χρόνια που έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με, με, με τη δική μου επιχείρηση στο δικτυακό marketing. Ήμουν μόνο 25 χρονών και βάζοντας διαφημίσει, αγγελίε, κλπ. συγκέντρωνα καθημερινά 10 με 15 νέου υποψηφίου για τη δουλειά μου μέσα από το Ιντερνετ. Είχα ένα μικρό γκρουπ εδώ στο Κλικί που ζω με νέου συνεργάτε. Είχα και κάποιου άλλου σε άλλε περιοχέ, αλλά είχα ξεκινήσει ένα μικρό γκρουπάκι εδώ στο Κλικί και ήθελα να του εκπαιδεύσω στο πώ να παίρνουν και αυτή τηλέφωνα και να, να, μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή του, το, τον υπολογιστή του από το Ιντερνετ. Του μάζεψα λοιπόν στο πίσω μέρο του μαγαζιού ενό από του συνεργάτε αυτού, στην μικρή αποθήκη που είχε. Έβγαλα το σενάριό μου, έβγαλα τη λίστα με τι επαφέ μου και άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα μπροστά του. Ένα λοιπόν θα έπρεπε να δείξει σε κάποιου μεγαλύτερου του γιατί συνεργάζεται με τα μεγαλύτερη μου σε ηλικία, πώ να παίρνουν τηλέφωνα με ένα σενάριο που και ο ίδιο πρώτη φορά χρησιμοποιούσε. Επίση, στα άτομα στα οποία τηλεφωνούσα, στην πλειοψηφία του ήταν άνω των 40, έχοντα ε, αρκετά μεγάλη προπηρεσία ε, σε διευθυντικέ θέσει κτλ. Το σενάριο που είχα περιέλαμβανε κάποιε πολύ αποτελεσματικέ ερωτήσει, όπου η τελευταία ερώτηση από αυτέ ήταν η εξή: ήταν Ποια προσόντα έχετε που σα κάνουν να πιστεύετε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε με επιτυχία τη δική σα επιχείρηση από το σπίτι. Και αφού μου έλεγαν λοιπόν δύο-τρία προσόντα που νόμιζαν ότι είχαν, έκλεινα με το εξή. Του έλεγα μάλιστα. Με βάση αυτό που μου λέτε, μου φαίνεται ότι ίσω είστε το άτομο που ψάχνω να συνεργαστώ, αλλά ακόμα δεν ξέρω 100% με σιγουριά. Οπότε να προτείνω κάτι. Και του ε, προσκαλούσα σε μια παρουσίαση. Οπότε θέλω λίγο να το σκεφτείτε έτσι. Ήμουν 25 χρονών, σκεφτείτε έναν 25η. έπαιρνα τηλέφωνα με ένα νέο σενάριο μπροστά σε νέου συνεργάτε μου μεγαλύτερη ηλικία στην αποθήκη ενό μαγαζιού και τηλεφωνούσα σε ανθρώπου με τα διπλά μου χρόνια συνήθω και σε κάποιε περιπτώσει είχαν και μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία από μένα, ρωτώντα του ποια προσόντα έχουν και ότι ε, μου φαίνεται ότι ίσω είστε το άτομο που ψάχνω να συνεργαστώ, αλλά ακόμα δεν ξέρω 100% με σιγουριά. Τώρα, στα πρώτα 100 τηλεφωνήματα η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου θα έσπαγε από το άγχο και, και την πίεση που ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Και τα χέρια μου ίδρυναν κτλ. ίσω να τρέμει και η φωνή μου, πολύ, πιθαν, πολύ πιθανόν. Αλλά το έκανα. Και το έκανα ξανά και κράτησα αυτή τη στάση και απέναντι στου συνεργάτε μου, οι οποίοι περίμεναν να μάθουν από κάποιον, από μένα δηλαδή, πώ να το κάνουν. Αλλά και απέναντι στου υποψηφίου μου, οι οποίοι περίμεναν από κάποιον να του κάνει μια επαγγελματική πρόταση και μάλιστα να τους κάνει επαγγελματικά μία πρόταση συνεργασίας. Μέσα μου δεν ένιωθα τόσο πολύ σιγουριά, αλλά η εξωτερική μου στάση ήταν αυτή της βεβαιότητας. Και κάνοντας το αυτό, μετά από 2-3 μέρες κατάφερα να χτίσω και εσωτερικά αυτή τη στάση και να κάνω ε, σταθερά πολλά τηλεφωνήματα, εκατοντάδες τηλεφωνήματα κάθε μήνα και, φέρνω, και κατάφερα να φέρνω 10 με 20 νέους συνεργάτες κάθε μήνα για τους επόμενους 12 μήνες τουλάχιστον. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε την κατάλληλη στάση και με του υποψηφίου μα αλλά και με του συνεργάτε μα. Επίση ότι αν ακόμα δεν έχετε την κατάλληλη στάση, βλέπετε ότι μπορείτε να την αποκτήσετε. Αν δεν την έχετε έμφυτα μέσα σα όπω την έχουν κάποιοι, συνήθω μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την ορθή επανάληψη. Κάντε 100 τηλεφωνήματα σε 2-3 μέρε και κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσετε και εσεί την κατάλληλη στάση. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Τώρα ξεκινάμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019. Σα μιλάω από το Κλυκή και θα ήθελα να σα καλωσορίσω σε μία ακόμα online εκπαίδευση ανοιχτή για δικτυωτέ όλων των εταιριών δικτυακού marketing και για επαγγελματίε ανεξαρτήτως αντικειμένου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σωστή στάση και για τη διαχείριση τη απόρριψη. Θα δούμε τα δύο είδη στάσει. Ποια χρειάζεται να είναι η στάση μα όταν επικοινωνούμε με υποψηφίου, όταν κάνουμε μια παρουσίαση, όταν καλούμε άτομα σε ανοιχτέ επιχειρηματικέ παρουσιάσει, σε ξενοδοχεία, γραφεία, ε, καφεντέρε κλπ. Όταν κάνουμε κλείσιμο, πώ εκπαιδεύουμε του συνεργάτε μα και πώ ηγούμαστε. Θα δούμε ποια είναι η διαφορά τη στάση από την αλαζονία. Επίση θα δούμε πώ να διαχειρίζεστε την απόρριψη και να συνεχίζετε τη δράση όταν κάτι πάει να σα ρίξει. Θα σα πω πω ένα από του κορυφαίου ταινίστε όλων των εποχών, ο Ραφαέλ Ναδάλ, κατάφερε να γυρίσει ένα μάτ πριν μια εβδομάδα κόντρα στο νούμερο 4 στον κόσμο και πώ αυτό σχετίζεται με τη διαχείριση τη απόρριψη και την κατάλληλη νοοτροπία στη δουλειά μα, στη στάση. Θα δούμε πώ μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παράδειγμα άλλων πετυχημένων στην εταιρεία σα ή στον κλάδο σα. Και ποιοι είναι οι πέντε τρόποι που διαχειρίζονται την απόρριψη οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί. Για τη σημερινή εκπαίδευση δήλωσαν συμμετοχή Δικτυωτέ και επαγγελματίε από 20 διαφορετικέ, πάνω από 20 διαφορετικέ εταιρείε από Ελλάδα, Κύπρο και από άλλε χώρε, Γερμανία, έχουμε από Βουλγαρία κτλ. Και, και από άλλε χώρε. Πραγματικά θα ήθελα να σα συγχαρώ που είστε σήμερα εδώ και που αφιερώνετε το χρόνο για την προσωπική σα εξέλιξη και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα σα βοηθήσουν να γίνετε επαγγελματίε και πιο αποτελεσματικοί στην, ε, στη δουλειά σα. Τώρα, και θα ήθελα να ρωτήσω έτσι λίγο ξεκινώντα και μέχρι να συστηθώ κι εγώ δηλαδή εδώ πέρα μαζί σα ε, και να μου γράψετε στα σχόλια. Ποιοι με βλέπετε για πρώτη φορά. Ποιοι δηλαδή είστε σε μια δική μου εκπαίδευση για πρώτη φορά. Γράψτε μου στα σχόλια τη λέξη πρώτη. Επίση, αν βλέπετε αυτή την εκπαίδευση live, δηλαδή αν είστε τώρα εδώ Τετάρτη 20 Νοεμβρίου μαζί μου αυτή τη στιγμή, ε, γράψτε τη λέξη live. Ε, Αλλιώ, αν τη βλέπετε σε επανάληψη στο Facebook, γράψτε μου τη λέξη επανάληψη. Τώρα, για όσου δεν με γνωρίζουν, θέλω να κάνουμε πολύ σύντομη εισαγωγή για το ποιο είμαι και γιατί να με ακούσετε. Λοιπόν, ξεκίνησα να ασχολούμαι με την δικτύωση το 2002, ήμουν 22 χρονών. Δούλευα σαν υπάλληλο σε ένα βιβλιοπόλιο τότε, δεν είχα προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, αλλά ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Οπότε αποφάσισα ότι χρειαζόταν να βρω μια ευκαιρία. Στην αναζήτηση μου είδα πολλέ επιλογέ, από το να ασχοληθώ ε, με τι ασφάλειε μέχρι να ανοίξω ένα κατάστημα κούρερ κτλ. Αλλά τελικά σε μια επόγια αίθουσα ενό ξενοδοχείου στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, άκουσα για πρώτη φορά για ένα μοντέλο δουλειά όπου απλοί άνθρωποι από όλε ηλικίε και τα επαγγέλματα κέρδιζαν χρήματα μέσω του δικτυακού marketing. Ξεκίνησα αμέσω, στην αρχή σαν είμαι απασχόληση και μετά από 8 μήνε, ενώ κέρδιζα σταθερά διπλάσια χρήματα από ό,τι στο βιβλιοπωλείο, παραιτήθηκα τη δουλειά μου στο βιβλιοπωλείο και πρακτικά από τον Νοέμβριο του 2002, έχω κλείσει δηλαδή 17 χρόνια τώρα, ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτή τη δουλειά. Κάνω 17 χρόνια full time δικτυακό marketing. Το 2007 αποφύτησα από ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και coaching, του MLM University, ως του δικτυακού marketing και την ίδια χρονιά Ξεκίνησα το blog μου networkpavlamarketing.gr και έγραψα και το βιβλίο Το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, το οποίο είναι το νούμερο ένα βιβλίο δικτυακού marketing σε πωλήσει, γραμμένο από Έλληνα δικτυωτή. Το blog μου έχει περισσότερε από μισό εκατομμύριο επισκέψει και πάνω από χίλιου αναγνώστε. Σε ένα μήνα περίπου θα γίνει και μια αναδιάρθρωση όλου του blog, του site κτλ. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα ε, όλα αυτά τα υλικά που έχω και όλα αυτά τα άρθρα που έχω ανεβασμένα. Έχω πάνω από 900 δωρεάν άρθρα και βίντεο που καλύπτουν πρακτικά όλου του τομεί τη δουλειά μα. Πάρα πολύ υλικό, δωρεάν υλικό, όπω και αυτή η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Μπορείτε να βρείτε στο blog μου, στο site μου κτλ. Και, και σκεφτόμουν πριν ότι ε, κάθε φορά που είναι να κάνω ένα live, ένα webinar ή κάτι τέτοιο, έχω κάποιο άγχο να πάνε όλα καλά. Εντάξει, <συσκλώσεις> γιατί. Ε, και 5 άτομα να είναι μέσα και 10 άτομα να είναι και 20 άτομα να είναι που αφιερώνουν κάποιο χρόνο να ακούσουν κάποιε πληροφορίε, θέλουν να πάνε όλα καλά παρότι είναι δωρεάν, παρότι δεν πληρώνουν για αυτό που κάνω τώρα. Ε, γιατί ξέρω ότι η επένδυση χρόνου που κάνετε για να είστε σήμερα εδώ πέρα είναι πολύ σημαντική και δεν θέλω να πάει έναν χαμένο χρόνο. Θέλω να πάρετε κάτι χρήσιμο και θέλω να κυλήσουν όλα καλά. Ε, γι' αυτό πάντα, πούμε, αν, έχω, αν και έχω κάνει εγώ, καθοντάδες, ξέρω, μπορεί να κάνω χιλιάδε, δεν ξέρω, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά webinar όλα αυτά τα 17 χρόνια, γιατί έχω ξεκινήσει να κάνω webinar το 2003 ουσιαστικά. Ε, έχω ένα μικρό άγχο πάντα για, να, για να, ότι θα πάνε όλα καλά και φυσικά και το περιεχόμενο το οποίο ετοιμάζω, ότι δουλεύω πάρα πολύ, δουλεύω ένα μήνα σε αυτό το περιεχόμενο για να φροντίσω να είναι πληροφορίε και υλικό το οποίο θα σα είναι χρήσιμο. Δηλαδή θα μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπαίδευση και να βγείτε αύριο και να έχετε αποτελέσματα καλύτερα. Εντάξει. Έχω πραγματοποιήσει πραγματικά εκατοντάδε εκπαιδεύσει σε δικτυωτέ όλων των εταιριών και online και offline Είμαι δημιουργό πολλών πετυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπω το Πλάνο 90 ημερών, η Ακαταμάχητη Πρόσκληση και το πλήρε πρόγραμμα των 6 εβδομάδων του Επαγγελματία του Μέλλοντο. Ενώ παράλληλα, φυσικά, έχω και τη δική μου την επιχείρηση, το δικό μου το δίκτυο, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, πετυχημένο και συνεχώ αναπτύσσεται στην εταιρεία την οποία συνεργάζομαι τώρα. Οι τεχνικέ που διδάσκω και που θα ακούτε στα μαθήματα αυτά και στα προηγούμενα μαθήματα που κάναμε, δεν δούλευαν κάποτε, δουλεύουν και φέρνουν και αποτελέσματα και σήμερα, τώρα. Αν είστε καινούργοι και έχετε για πρώτη φορά σε μια τέτοια εκπαίδευση, να σα ενημερώσω ότι όλε αυτέ οι εκπαιδεύσει συνήθω ανεβαίνουν μετά από μερικέ μέρε στο network-marketing.gr το blog μου. Αν δεν είστε γραμμένοι στη λίστα μου, μπείτε στο greekcoach.gr κάθετο list. Γραφτείτε εκεί πέρα, είναι δωρεάν φυσικά και θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε νέα εκπαίδευση, βίντεο ή άρθρο μόλι το ανεβάζω. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπαίδευση μιλώντα για τη σωστή στάση. Είστε έτοιμοι. Γράψτε μου τη λέξη έτοιμοι. Τώρα, Όσον αφορά τη στάση, λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη στάσει. Υπάρχει η στάση του σώματο και η νοητική στάση. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει ότι motion creates emotion, ή αλλιώ emotion is created by emotion, ότι δηλαδή η κίνηση δημιουργεί συνέστημα. <coughs> και πιο συγκεκριμένα, όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν είμαστε θλιμμένοι, έτσι αχωμένοι, πιεσμένοι κλπ., αλλάζει η στάση του σώματό μα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είμαστε σκυμμένοι, έτσι, είμαστε λίγο οι ώμους μπροστά, καθόμαστε κάπως έτσι, το κεφάλι μας κοιτάει κάτω, ε, η φωνή μας αλλάζει, ο τόνος της φωνή μας αλλάζει, η ταχύτητα με την οποία μιλάμε, η αναπνοή μας είναι λίγο πιο ρηχή, πιο αδύναμη κτλ. Ενώ αντιθέτω, όταν είμαστε, Έτσι όταν ε, έχουμε ε, ενέργεια, όταν είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, ε, πώς στεκόμαστε, έτσι, στεκόμαστε ίσια... Ε, το, το κεφάλι είναι ψηλά, πίσω οι ώμοι, έξω από το στήθο, ε, αναπνέουμε διαφορετικά. Παίρνουμε πιο βαθιέ αναπνοέ. Okay. Το πώ αισθάνεστε λοιπόν φαίνεται στη στάση του σώματό σα. Και αλλάζοντα αυτή τη στάση, αλλάζει και το πώ νιώθετε. Δηλαδή, αν είστε στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, οτιδήποτε, αν απλά αλλάξετε τη στάση του σώματό σα, αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και η διάθεσή σα. Το πρώτο λοιπόν είναι να φτιάξετε, να αλλάξετε τη στάση του σώματό σα. Γιατί είναι το πρώτο που σα βοηθάει στο να αλλάξει και η εσωτερική σα στάση. Άρα λοιπόν, αν νιώθετε πιεσμένοι, αγχωμένοι, στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, κάντε μια παύση, σηκώστε το κεφάλι ψηλά, κάντε πίσω του ώμου, καθίστε ίσια, έξω από το στήθο, πάρτε μερικέ βαθιέ αναπνοέ, πάρτε το τηλέφωνο, μιλήστε με τον υποψήφιο, μιλήστε με τον νέο συνεργάτη, αντιμετωπίστε την κατάσταση που σα δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα, τολμήστε να μιλήσετε στο άτομο που θέλετε να μιλήσετε, να φτιάξετε το βίντεο που πάντα αναβάλλατε να κάνετε ή οτιδήποτε είναι και αυτό που θέλετε να κάνετε. Άρα λοιπόν, αλλάξτε τη στάση του σώματός σας και τον τρόπο που αναπνέετε και θα αρχίσει να αλλάζει και η διάθεσή σας. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα πέρα από τη στάση του σώματος υπάρχει και η νοητική στάση. Ποια χρειάζεται λοιπόν να είναι η νοοτροπία μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε μια κατάσταση. Οι ιδέε που θα σα δώσω εδώ ε, είναι για όταν μιλάμε με ανθρώπου που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική μα ευκαιρία. Θέλω όμω να σκεφτείτε πω αυτέ όλε οι ιδέε μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλε περιπτώσει ή και σε άλλα αντικείμενα. Καταρχήν, θέλω να σκεφτείτε το εξή: Ότι αυτοί μα έχουν ανάγκη. Ωραία. Εντάξει, σίγουρα θα θέλαμε και εμεί να έχουμε περισσότερα άτομα στην ομάδα μα, αλλά αυτοί μα έχουν ανάγκη. Αυτοί χρειάζονται τα προϊόντα μα, την ευκαιρία μα, και έχουν, μεγαλύτερη ανάγκη αυτή την ευκαιρία μα από ό,τι έχουμε εμεί εκείνου. Και σκεφτείτε το εξή. Σίγουρα, αν κάποιο μπει στην ομάδα σα και χτίσει μια μεγάλη επιχείρηση κτλ., ε, θα έχετε εσεί, τα βγάλετε κάποια χρήματα από, από, τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί του εκπαιδεύσατε, η εταιρεία θα σα εκπληρώσει κάποια χρήματα. Αλλά το όφελο το δικό του, αν μπουν και χτίσουν μια μεγάλη επιχείρηση, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό σα όφελο. Αυτοί δηλαδή θα κερδίσουν πολύ πολλαπλάσια χρήματα από τη δική του δουλειά, από ότι εσεί από τη δική του δουλειά. Όπω επίση και με τα προϊόντα σα. Αν έχετε ένα προϊόν, που, για παράδειγμα, υγεία, ε, το όφελο που θα δίνουν αυτή στην υγεία του μπορεί να είναι πραγματικά ένα όφελο που θα του αλλάξει τη ζωή. Εσεί θα βγάλετε μερικά χρήματα, αλλά σε αυτού το προϊόν σα μπορεί πραγματικά να είναι αυτό που λέμε life changing, να αλλάξει τη ζωή του. Άρα αυτοί μα έχουν ανάγκη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σα όσο μιλάμε για τη στάση. Επίση, όταν, όταν μιλάμε με μιλάμε κάποιον, σκέφτομαι ότι θα πρέπει να με πείσει να δουλέψω μαζί του. Και δεν το λέω αυτό ούτε πηγαίνω αλαζονικά. Εγώ θα αφιερώσω χρόνο σε αυτόν, να τον εκπαιδεύσω. Θα αφιερώσω θα χρόνο να, να, του δείξω πράγματα, έτσι. Θέλω να του μεταδώσω όλε τι γνώσει που έχω και να τον κατευθύνω. Θέλω να ξέρω αν είναι δεσμευμένο. Αν είναι αποφασισμένο να κάνει κάποια πράγματα. Αν είναι διδάξιμο, έτσι. Θέλω να δω αν έχει χρόνο να αφιερώσει. Μιλούσαμε κάποτε με έναν υποψήφιο και μου λέει: Ωραία, αυτά που μου λε, αλλά Πείσε με, για ποιο λόγο να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι. Θέλω να με πείσει, μου λέει. Ε, κρατήθηκα βέβαια, δεν του απάντησα, με, δε, δεν αντέδρασα ε, και του λέω πολύ καλή ερώτηση σου. Αλλά πε μου λίγο, Ποια προσόντα έχει που σε κάνουν να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία τη δική σου επιχείρηση από το σπίτι. Δηλαδή, το γύρισα. Και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι είμαι πολύ εργατικό. λέω πολύ σημαντικό αυτό, τι άλλο. Ε, του, μου λέει. Είμαι επικοινωνιακό. Και αυτό λέω, είναι σημαντικό. Τι άλλο. Ε, είμαι συνεπή. Ωραία, και αυτό είναι σημαντικό. Τι άλλο. Και θα τον είχα παιδιά 10 λεπτά και μου έλεγε πράγματα για τον εαυτό του καλά, ουσιαστικά που προσπαθούσε να με πείσει έτσι, για ποιο λόγο να συνεργαστώ μαζί του. Άρα το γυρίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και αφού μου είπε πόση ώρα μου λύγει, εγώ τα, τα, καλά του, του λέω στο τέλο: Ξέρει κάτι, μου βάζει αυτά που μου λε, μου φαίνεται ότι ίσω είσαι το άτομο που ψάχνω να συνεργαστώ, αλλά ακόμα δεν ξέρω 100% με σιγουριά. Οπότε να προτείνω κάτι. Και τον οδήγησα στο επόμενο βήμα. Ωραία, άρα λοιπόν μέσα μου σκέφτομαι ότι αυτό πρέπει να με πείσει για ποιο λόγο να αφιερώσω χρόνο σε αυτόν και να τον εκπαιδεύσω. Βέβαια η στάση δεν είναι αλαζονία. Πολλοί τον μπερδεύουν αυτό και λένε πολύ συχνά τη φράση δεν ξέρω αν μου κάνει, δεν ξέρω αν μου κάνει. Αυτό μπορεί να φανεί αλαζονικό. Οπότε δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τη στάση ε, το ότι αυτό μα χρειάζεται και να να το γυρίσουμε μετά στην άλλη, στο άλλο άκρο και να γυρίσει να γίνει αλαζονικό. Έτσι. Βλέπω λοιπόν κάποιου που μπερδεύουν τη στάση με το να είναι, να και μιλάνε με ασέβεια ή μιλάνε υποτιμητικά στους άλλους. Το να μιλάτε αλαζονικά ή με ασέβεια στους άλλους ποτέ δεν θα σας βοηθήσει. Ποτέ. Πριν μερικέ μέρε είχα δει κάτι που ανέβασε ένα τύπο που παρακολουθώ στο, στο Instagram, ο Γκάρι Vaynerchuk και στο YouTube και στο Facebook και παντού βασικά βρίσκεται αυτό. Και το έκανα και στα ελληνικά. Και γενικά αυτό έχει να κάνει με το να είστε, στα, να είστε ευγενικοί. Να είστε σταθεροί, να κρατάτε τι στάση σα, αλλά παράλληλα να είστε και ευγενικοί. Ωραία. Και λέει εδώ, ξέρω, σα προσβάλλει κάποιο. Αν η απάντηση είναι όχι, και λέει μετά, δεξιά έτσι. Αν ήσουν καλό προ αυτό το άτομο, θα επηρεάζει τη ζωή σου. Όχι, όπω το ξέρω, ωραία, φέρνει καλά. Βασικά, η απάντηση είναι ότι οτιδήποτε και συμβεί, είτε είναι online αυτό, είτε είναι offline αυτό, είτε τον έχει μπλοκάρει, είτε δεν τον έχει μπλοκάρει, είτε είναι, ξέρω εγώ, το λέει μπροστά σου, το λέει από την πλάτη σου, οτιδήποτε. Και τελικά το συμπέρασμα είναι: OK, όπω και να έχει, ό,τι και να σου κάνει, φέρσου καλά. Εσύ. Κράτα τη τάσει σου. Ακόμα και αυτό, το να φερθεί καλά, είναι μέρο του ότι κρατά τη στάση σου. Έχει δηλαδή βγάζεις αυτό τη δυναμική, το δυναμισμό δηλαδή. Εντάξει. Τώρα, για περισσότερη ανάλυση όλου αυτού, τι τάσει κτλ. Θα σα πρότεινα σίγουρα να μελετήσετε την πεντάωρη εκπαίδευση σε καταμάχη τη πρόσκληση και ειδικά το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφέρω τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Και ειδικά τι δεξιότητε 1, την πρώτη δεξιότητα, την τέταρτη δεξιότητα και τη δέκατη. Όπου έχει να κάνει το ποια είναι η στάση μα απέναντι στου υποψηφίου μα και το πώ μπορούμε να κρατήσουμε μια πολύ καλή ε, ποσότητα δυναμισμού απέναντί του ώστε να μην ακουγόμαστε και να μην ε, βγαίνουμε ω αλαζόνε απέναντί του. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει να κάνει και με το αν θα έρθουν άνθρωποι σε εμά αργότερα. Γιατί αν φύγει κάποιο από κοντά σα και έχει μια εικόνα για εσά ότι είστε λαζόνε, επειδή πήγατε να κρατήσετε διστάσει, αλλά φερθήκατε εσύ εγώ υπεροπτικά ή κάτι τέτοιο, μετά δεν θα ξανάρθει σε εσά. Εμένα έχει πάρα πολλέ φορέ άνθρωποι να, μου είχαν πει όχι στην πρώτη πρόταση, αλλά να κράτησαν επαφή μαζί μου και να ήρθαν μετά σε μένα να συνεργαστούν, γιατί ξέρουν ότι θα του φερθώ με σεβασμό όποια και είναι η απόφασή του και του φέρθηκα με σεβασμό και το είδαν αυτό. Οκ. Okay. Η στάση λοιπόν δεν είναι αλαζονία, είναι σεβασμός στον εαυτό μας και σεβασμός στον άλλον. Γιατί σεβασμός στον εαυτό μας, γιατί αν δεν μας κάνει, αν δεν κάνει αυτό που ψάχνουμε, αν δούμε ότι δεν είναι αποφασισμένο και δεσμευμένος να δουλέψει, θα το πούμε εμείς όχι, αλλά είναι και σεβασμός στον άλλον γιατί θα το πούμε όχι. Αν δούμε ότι δεν του κάνει αυτή η δουλειά, ότι δεν πρόκειται να κάνει πράγματα, ότι δεν είναι κάτι που ψάχνει, ή που τον ενδιαφέρει, που τον αφορά αυτό το διάστημα, αυτό μπορώ να το δω και εγώ. Δεν χρειάζεται να το πει εκείνο. Μπορώ να το πω κι εγώ όχι. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν θα, δε θα, το πούμε να ξεκινήσει. Αν δω ότι δεν είναι έτοιμο τώρα να το κάνει. Εντάξει. Η στάση πηγάζει ουσιαστικά από τη σιγουριά μου ότι αυτό που έχω είναι καλό, ότι μπορώ να το βοηθήσω και ότι μπορώ να του δείξω ένα σύστημα για να πετύχει του στόχου του. Οπότε θέλω να δείτε μέσα σα και δείτε πώ μπορείτε να χτίσετε αυτή τη σιγουριά για το αν αυτό που έχετε είναι καλό. Ότι μπορείτε να του βοηθήσετε. Μελετήστε ιστορίε επιτυχία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε συνέδρια. Ωραία, Αυτό βοηθάει στο να χτίσετε την τη, 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 τη πίστη μέσα σα τη σιγουριά ότι αυτό που κάνετε είναι καλό. <coughs> Δείτε βίντεο. Μιλήστε με άλλου επιτυχημένους. Μάθετε καλά τη δουλειά σα. Αυτό σα βοηθάει να έχετε περισσότερη σιγουριά για το τι είναι αυτό που του προτείνετε και ότι πραγματικά μπορείτε και ξέρετε πώ να του βοηθήσετε η στάση ουσιαστικά πηγάζει από τη σκέψη μου ότι εγώ θα χτίσω ένα πολύ μεγάλο δίκτυο και θα χτίσω μια βάση με χιλιάδε ικανοποιημένου πελάτε, με χιλιάδε ικανοποιημένου αναγνώστε. Και θέλω μαζί μου του κατάλληλου. Θέλω μαζί μου του καλύτερου. Θέλω ανθρώπου που θα εφαρμόσουν αυτά που θα του δείξω ώστε να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και μετά αυτοί οι άνθρωποι να, μου συσ... να με συστήσουν και σε πολλού άλλου ακόμα. Okay. Οπότε, η σκέψη που έχω είναι έχει αυτό που απαιτείται προ τον άλλον. Εσύ έχει αυτό το οποίο χρειάζεται για να, να δουλέψουμε μαζί. Δεν το λέω αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. Αυτή είναι η στάση μου. Οι πεζοναύτε στην Αμερική έχουν μια φράση που λέει ότι ζητάμε a few good men, λίγου και καλού. Ή a few good women. Λίγου και καλού, λίγου και καλού ανθρώπου. Ωραία. Δεν θέλουμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε ανθρώπου που οποίοι θα μπουν και θα το πάμε στην κορυφή, θα το χτίσουμε πολύ σημαντικά. Θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν αυτή την πρόθεση, αλλά τελικά θα κάνουν λιγότερα πράγματα. Δεν λέμε όχι σε εκείνου, εννοείται, εντάξει. Ε, αλλά θέλω του ανθρώπου που είναι συνειδητοποιημένοι. Και σε αυτού, ναι, θα αφιερώσω τον χρόνο μου. Okay. Αυτή λοιπόν είναι η στάση μου, αυτό είναι το σκεπτικό μου. Επίση, κάτι άλλο που βοηθάει στη στάση σα είναι να σκέφτεστε το εξή. Τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ο τάδε επιτυχημένο συνεργάτη εταιρεία μου. Ή ο Θοδωρή Αραμπατζή, ξέρω εγώ, αν ότι αυτό είναι ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα πετυχημένο. Τι θα έκανε σε αυτήν την περίοδο ο Θεοδόρη ο Ραμπατζή. Πριν κάποιο διάστημα μιλούσα με έναν άλλο υποψήφιο, ο οποίο ήταν από τι Σέρε. Εγώ είμαι στον Κλικί, αυτό ήταν από τι Σέρε. Η απόσταση είναι περίπου μία ώρα, γύρω στα 70 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και είδε την παρουσία παρουσίαση, τον ενδιαφέρε και μου λέει ότι κοίτα με ενδιαφέρει, αλλά θα πρέπει να βρεθούμε από κοντά. Λέω κανένα πρόβλημα. Πότε σε βολεύει αυτή θε κλική. Δεν θα είχα πρόβλημα να συναντήσω, θα μπορούσα να θε να τα πούμε. Και μου λέει, όχι e, λέει, δεν κατάλαβε, ε, ε, εσύ να έρθει στη Σέρι. Λέω, εγώ να έρθω στη Σέρι για ποιο λόγο. Μου λέει, γιατί σε ενδιαφέρει να μπει να στην ομάδα σου. Λέω, ναι, οκ, ισχύει αυτό, αλλά επίση ισχύει ότι και εσύ ψάχνει μια δουλειά και με ενδιαφέρει να συνεργαστούμε για να σε βοηθήσω να πετύχει κάποια πράγματα. Και ότι σε άλλο, εσύ θεωρεί ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να βρεθούμε από κοντά, δεν θα είχα πρόβλημα να αφιερώσω χρόνο να σε συναντήσω, αν είσαι διδεθειμένο να έρθει στο κλικ. Λοιπόν, αυτή είναι η στάση μου λοιπόν. Οκ. Τώρα, μπορεί να βρεθείτε και κάπου στη μέση. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπαίδευση που μιλήσαμε για τη διαχείριση του χρόνου. Αλλά ε, ναι, αυτή είναι η στάση μου. Κρατάω τη στάση μου ότι, οκ, okay, θες να συνεργαστούμε. Δεν είναι ότι εγώ θα πρέπει να σε πίσω. Είναι κάτι αμοιβαίο. Είναι μια συνεργασία. Και αν θεωρεί εσύ ότι είναι απαραίτητο να βρεθούμε, κανένα πρόβλημα. Έλα και θα αφιερώσω χρόνο να βρεθούμε. Οκ. Okay. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τη στάση στα πλαίσια μια παρουσίαση, αυτό που κάνω είναι το εξή. Πριν δείξω σε κάποιον την παρουσίασή μου, Άσχετα αν είναι κάποιο που ανταποκρίθηκε από τη διαφήμιση μου, δηλαδή που επικοινώνει εκείνο μαζί μου και θεωρητικά έχω το πάνω χέρι, ή αν, είναι, αν έκανα εγώ την πρώτη προσέγγιση, ε, π.χ. σε μια προσωπική επαφή, κάποιον που γνώρισα δικά που έξω, ή αν είναι κάποιο που από τη λίστα μου και τον πήρα τηλέφωνο, ή μπορεί να είναι και κάποιο που μου έφερε ένα συνεργάτη μου. Δηλαδή, ένα συνεργάτη μου μου έφερε ένα φίλο του, ένα συγγενή του και του κάνω παρουσίαση. Πριν λοιπόν κάνω την παρουσίασή μου και του δείξω τα προϊόντα ή την επιχειρηματική μου ευκαιρία, θα κάνω ερωτήσει θα το ρωτήσω τι ψάχνει. Θα ρωτήσω τι άλλο έχει δοκιμάσει. Γιατί θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του. Για ποιο λόγο ήρθε να ακούσει αυτέ τι πληροφορίε. Ωραία. Για ποιο λόγο ήρθε να με ακούσει. Γενικά δεν δείχνω σε κάποιον τη δουλειά μου. Δεν δείχνω το προϊόν μου. Αν πρώτα δεν κάνω αυτέ τι ερωτήσει καταλληλότητα. Είναι όπω το παράδειγμα με τον γιατρό. Αν πάτε στο γιατρό και αρχίσει να σα ε, προτείνει λίγα, δηλαδή μπαίνετε μέσα στο ιατρείο, και με το που σα βλέπει, αρχίζει και λέει: Λοιπόν, εσύ παιδί μου χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, να πάρει αυτό το φάρμακο τόσε φορέ την ημέρα και τόσε φορέ την εβδομάδα για τρει μήνε και μετά θα πάρει το άλλο φάρμακο, χωρί καν να έχει μιλήσει μαζί σα, χωρί να σα έχει εξετάσει. Έτσι. Τι εμπιστοσύνη θα είχατε σε αυτόν τον γιατρό, Πιθανόν καμία. Και πόσο αποτελεσματικό θα ήταν αυτό ο γιατρό, Πιθανόν καθόλου. Ωραία. Αν λοιπόν δεν κάνετε ερωτήσει, να δείτε ποια είναι η ανάγκη του, ποια είναι η επιθυμία του, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει και όλα αυτά, ωραία. Πώ μπορείτε μετά να ξέρετε αν το προϊόν σα κάνει για αυτόν, πώ μπορείτε να ξέρετε αν η επιχειρηματική σα ευκαιρία κάνει για αυτόν. Οπότε λοιπόν στην αρχή έχω κάνει αυτή τη συζήτηση, τι πρώτε ερωτήσει, για να δω αν αξίζει καν να του κάνω παρουσίαση. Οκ. Okay. Και έτσι λοιπόν κρατάω τη στάση μου, δεν βιάζομαι να του πω τα πάντα από την αρχή. Και. Εδώ πάλι θέλω να μιλήσω για την ακαταμάχητη πρόσκληση. Ε, την οποία μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr, κάθετος invite, και μπείτε μέχρι το τέλο, γιατί έχω να κάνω μια πολύ ειδική ε, πρόταση σχετικά με την ακαταμάχητη πρόσκληση. Η ακαταμάχητη πρόσκληση, λοιπόν, είναι μια πενταόρια εκπαίδευση, στην οποία είπαμε έχουμε τις 10 δεξιότητε επικοινωνία και υπάρχει και η φόρμουλα πρόσκληση. Η φόρμουλα πρόσκληση είναι κάποια βήματα που περνάω τον υποψήφιό μου, όπου κάνω κάποιε ερωτήσει, κάνω κάποια εισαγωγή δηλαδή στην επικοινωνία μου. Και μέσα από τι ερωτήσει αυτέ βλέπω τι χρειάζεται, τι θέλει και ποιο είναι το επίπεδο δέσμευσή του πριν τον καλέσω οπουδήποτε ή πριν του δείξω οτιδήποτε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί πρώτα απ' όλα εδραιώνει την ανάγκη και την επιθυμία που έχει μέσα του αυτό. Γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ τι συμβαίνει. Μιλάμε με κάποιου ανθρώπου και αν ξέρουμε να κάνουμε καλέ ερωτήσει. Και αν ξέρουμε να είμαστε καλοί ακροατέ, κάνουμε το συνομιλητή μα να μα μιλήσει, να μα πει πράγματα που πιθανόν δεν τα έχει πει σε κανέναν, ούτε καν στον άντρα τη ή στη γυναίκα του. Εντάξει. Ε, γιατί? γιατί είναι πράγματα τα οποία μπορεί να φοβάται να τα πει σε κάποιον. Και αν είστε καλοί ακροατέ, και κάνετε σωστέ ερωτήσει, και αν εφαρμόσετε αυτά τα οποία θα μάθετε στην αγαταμάχητη πρόσκληση, μπορείτε πραγματικά να κάνετε ανθρώπου από την πρώτη συζήτηση να σα πούν και πολύ προσωπικά πράγματα. Τα οποία αυτά μέσα από τη συζήτηση, όταν τα λέει ο άλλο, τα εκμυστηρεύεται, νιώθει αυτόματο εμπιστοσύνη απέναντί σα και είναι πολύ πιο δεκτικό στο να ακούσει μια πρόταση από εσά. θα βρείτε την εκπαίδευση αυτή τη αγαπημάχη πρόσκληση στο GreekCoach.gr κάθετο invite. Οπότε, το σαν επόμενο είναι ότι δεν βιάζομαι να κλείσω ραντεβού. Ή δεν βιάζομαι να δείξω την εταιρεία μου. Να δείξω τα προϊόντα μου. Δεν βιάζομαι να κάνω την παρουσίασή μου. Κάθε πράγμα είναι στην ώρα του. Όπω ε, στο πρώτο ραντεβού. Έτσι. Ε, ε, στο πρώτο ραντεβού, μια κοπέλα δεν τα πετάει όλα τα ρούχα τη από την αρχή. Μπορεί να δείξει λίγο όμορφο, ξέρω κάτι τέτοιο. Ωραία. Οπότε κάπω έτσι είναι και εδώ πέρα. Δεν βιάζομαι να τα δείξω όλα από την πρώτη επαφή, από το πρώτο λεπτό, με το που γνωρίζω κάποιον να του πω: Α, κάτι φανταστικά πρώτο, το αποτέλεσμά μου είναι αυτό. Έχω χάσει 11 κιλά like, ή έχω βγάλει αυτά τα χρήματα. Όχι, σιγά σιγά. Να γνωριστούμε, να μου πει αυτά. Σιγά σιγά το λέω: Δεν είναι να πάρει έξω εγώ μια εβδομάδα. Ενώ μοιάζεστε να φτάσετε στην παρουσίαση. Θα έρθει η ώρα. Αν είναι κατάλληλο το δρόμο, θα έρθει η ώρα. Οπότε κρατήστε τη στάση σα. Αυτό είναι μέρο του να κρατάω τη στάση μου. Πάλι στα πλαίσια τη παρουσίαση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το κλείσιμο. Ωραία. Στάση σημαίνει να κάνει κλείσιμο. Έχω δει ότι μετά το τέλο τη παρουσίαση κάποιοι ξεχνάνε, σε εισαγωγικά το ξεχνάνε, αποφεύγουν βασικά να, να ζητήσουν από τον υποψήφιο να ξεκινήσει. Αποφεύγουν να το ζητήσουν να πληρώσει. Αποφεύγουν να το ζητήσουν πρώτα να πληρώσει και μετά να του περάσουν την εγγραφή του. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Ε, δηλαδή, ερχόταν κάποιο στην παρουσίαση, έβλεπε την παρουσίαση, με ενδιαφέρει πολύ ωραία να κάνουμε την αίτηση, ξεχνούν να αν είχε χρήματα. Έτσι. δεν είναι τώρα το σαν έχει χρήματα πάνω και εγώ θα κάναμε την αίτηση. Και μου έλεγε μετά, ξέρει, δεν έχω μαζί μου χρήματα, θα τα δώσω αν είναι από Δευτέρα. Από Δευτέρα, από Δευτέρα, από Δευτέρα και τελικά έχανα και τα χρήματα. Έχανα και, το πακέτο, γιατί ήταν χρήματα τα οποία να βάλω από την τσέπη μου και το συνεργάτη. Εντάξει, και φυσικά είχαν και ο χρόνο και απογοήτευση και όλα αυτά. Οπότε. Ε, τώρα πλέον ρωτάω, ωραία, έχει μαζί σου χρήματα. Να το κάνουμε τώρα. Okay. Ε, οπότε Πολλοί λοιπόν αποφεύγουν να ζητήσουν χρήματα και περάνε τι εγγραφέ χωρί να έχουν πληρωθεί. Στάση σημαίνει να λειτουργείτε ω επαγγελματίε και να ζητάτε από του υποψηφίου σα να ξεκινήσουν. Μην περιμένετε να το κάνουν από μόνοι του. Δεν πρόκειται να σα πούνε από μόνοι του ξεκινάνε. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το ποσοστό που δεν αξίζει καν να περιμένετε γι' αυτό. Άρα λοιπόν ζητήστε το. Και ζητήστε το σαν κάτι φυσιολογικό. Κάτι που έχετε κάνει χιλιάδε φορέ. Μην το κάνετε δηλαδή μεγαλύτερο θέμα από ότι είναι. Τι θα έλεγε τώρα να ξεκινήσουμε ή ξέρω εγώ, ε, να σε παρακαλώ να μου πει ποιο είναι ο αριθμό τη πιστοτική σου κάρτα. Δεν θα το θυμάμαι, θα το ξεχάσω μόλι μου το πει. Όχι, μην το κάνετε έτσι θέμα. Ωραία, κάντε το σαν κάτι που το έχετε κάνει χιλιάδε φορέ. Ωραία. Το όνομά σου είναι αυτό, το όνομά σου, okay. το email σου, η κάρτα σου okay, κάτι φυσιολογικό. Τώρα, κάποιοι δουλεύουν με ε, open, με ανοιχτέ παρουσιάσει σε ξενοδοχεία, σε γραφεία, σε καφετέρε κλπ. Ποια είναι λοιπόν η στάση μα στι ανοιχτέ επιχειρηματικέ παρουσιάσει. Όταν λοιπόν καλούμε κάποιον σε κάποιο όπερ σε μια ανοιχτή παρουσίαση, το πρώτο πράγμα που μα βοηθάει να κρατήσουμε τη στάση μα είναι ότι παίρνουμε για επιβεβαίωση. Και παίρνουμε για επιβεβαίωση πάντα. Χωρί εξαιρέσει. Αν δεν κάνουμε επιβεβαίωση ή αν δεν τον βρούμε στην επιβεβαίωση, δεν τον περιμένουμε. Τώρα, έχω κάνει ένα βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μου υπάρχει, θα το δείτε. Όπου εξηγώ πότε κάνουμε επιβεβαίωση αναλυτικά, πότε κάνουμε, με ποιο τρόπο κάνουμε, το κάνουμε μέσω μηνύματο, το κάνουμε τηλεφωνικά, με ποιο τρόπο ακριβώ το κάνουμε και τι ακριβώ λέμε στην επιβεβαίωση. Ωραία. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, αν ψάξετε, είναι το MLM Tip νούμερο 16. Τώρα, αν έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα έρθει, δηλαδή έχω πάρει τηλέφωνο, έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα έρθω. Δεν το παίρνουμε τηλέφωνο. Αν έρχεται. Ε, το βρήκε, έρχεσαι, πού είσαι στον δρόμο, είσαι, προλάβει το τρένο. Α, οκ, okay. ε, ναι, είμαστε στον ημιόροφο. Ανέβα, ή ξέρω, μόλι φτάσει, πάρε με να κατέβω. Είμαι εδώ πέρα, τώρα σε περιμένω. Όχι. Αν του έχουμε δώσει οδηγίε, ακριβεί οδηγίε, και επίση λέω, λέω ακριβώ πώ δίνουμε οδηγίε και στο, στο, συγκεκριμένο βίντεο, νομίζω ότι και πώ δίνουμε οδηγίε. Λοιπόν, αν έχουμε δώσει σωστέ και ακριβεί οδηγίε, θα πρέπει να το βρει μόνο του. Θα πρέπει δηλαδή να οδηγηθεί μόνο του μέχρι την, την, την αίθουσα ή όπου έχουμε δώσει ραντεβού. Είναι μέχρι το λόμπι, ξέρω εγώ. Οπότε που έχουμε δώσει ραντεβού, εκεί που έχουμε πει τον περιμένουμε, πρέπει να μπορεί να έρθει να το βρει μόνο του. Και φυσικά, αν χρειαστεί, θα μα πάρει το ίδιο τηλέφωνο. Έτσι, μιλάμε ότι είναι ενήλικα. Θα πρέπει να μπορεί να το βρει. Όταν έρθει λοιπόν εκεί πέρα, συστηνόμαστε. Αν δεν τον γνωρίζουμε και είχαμε μιλήσει απλά στο, στο, τηλέφωνο, επειδή είναι από κάποια επαφή στο ίντερνετ κτλ. Αν δεν γνωριζόμαστε, πάμε το συστηνόμα. Για όσοι μα ραμπατζή, του δίνει μια καρτούλα. Χαίρομαι πολύ, πολύ ωραία. Τον οδηγούμε στη γραμματεία, αν έχουμε γραμματεία, αν δουλεύουμε με γραμματεία δηλαδή. Τον οδηγούμε στη γραμματεία, του λέμε πέρα να το πέρα το όνομά σου. Δεν λέμε εμεί το όνομά του στη γραμματεία, πρέπει να το πει ο ίδιο. Λέμε ότι από, για μένα από τότε ξεκινάει η εκπαίδευση του σαν συνεργάτη. Από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση ηγεσία. Πρέπει να μπορεί να, να κάνει βασικά πράγματα μόνο του. Ωραία. Άρα λοιπόν του λέω: Ωραία, δώσε το όνομά σου στη γραμματεία, δίνει το όνομά του στη γραμματεία, τον παίρνω μετά, τον οδηγώ στην αίθουσα, το συστήνω στον ανάδοχό μου ενδεχομένω, το βάζω μέσα στην αίθουσα, το βάζω να κάτσει μπροστά, του ζητάω να κλείσει το κινητό του, και μετά βγαίνω έξω να δω και του υπόλοιπου καλεσμένου μου. Αν έχω. Αν δεν έχω, τι κάνω. Βγαίνω έξω να δω του υπόλοιπου καλεσμένου μου που δεν έχω. Εντάξει. Δεν κάθομαι από πάνω του έτσι εκεί πέρα μέχρι να περάσει η ώρα. μπορεί να, να, κάνω μια σύντομη κουβέντα, αλλά ουσιαστικά δεν κάθομαι από πάνω του. Μετά το τέλο τη παρουσίαση, το συστήνουμε στον ομιλητή, στο γραμμή αναδοχή μα, βλέπουμε το ενδιαφέρον που έχει και τον οδηγούμε στο επόμενο βήμα, που είναι ένα επόμενο ραντεβού ή ε, να κάνουμε την εγγραφή του. Εντάξει. Δεν κάνουμε ξαναπαρουσίαση εμεί, Παλιά το κάνουμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Τελείω η παρουσίαση, έχει ρέξει ο καλεσμένο από την αίθουσα και αρχίσαμε εμεί ξανά με τα ίδια. Από την αρχή, η εταιρεία είναι αυτή, τα προϊόντα είναι αυτά, το marketing είναι αυτό, τα λέγαμε ξανά γιατί για κάποιο λόγο νομίζαμε ότι έπρεπε να τα πούμε. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, ε, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειε. Αν μα κάνει ερωτήσει, απαντάμε σύντομα στι ερωτήσει του και επανερχόμαστε με ερώτηση και τον οδηγούμε στο επόμενο βήμα, που είναι ή ένα επόμενο ραντεβού ή να κάνουμε την εγγραφή του εκεί επί τόπου. Οπότε μέχρι εδώ τι είδαμε. Είδαμε σχετικά με το ποια χρειάζεται να είναι η στάση μα και γενικά ε, στην επικοινωνία και η σωματική μα στάση αλλά και η νοητική μα στάση και επίση ποια χρειάζεται να είναι η στάση μα στι παρουσιάσει. Τώρα, όταν δουλεύουμε με του συνεργάτε μα, πάλι χρειάζεται να διατηρούμε σωστή στάση γιατί έτσι θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε του συνεργάτε μα για να μα ακολουθήσουν, να ακούσουν τι ε, οδηγίες οδηγίε μα, την καθοδήγησή μα και για να μπορέσουν και αυτοί να εξελιχθούν και να γίνουν ηγέτες. Okay. Τώρα, ποια είναι λοιπόν η στάση μου εκπαιδεύοντα του συνεργάτε μου. Ένα πολύ πετυχημένο εκπαιδευτή μου και μέντορά μου έλεγε ότι ποτέ δεν εκπαιδεύω του συνεργάτε μου στι εκ... παρουσιάσει. Δηλαδή, ποτέ δεν θα κάνω εκπαίδευση ένα προ ένα στον συνεργάτη μου να σου εξηγήσω πώ κάνουμε παρουσιάσει. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο, και μετά να κάνουμε παιχνίδια ρόλων. Ξέρω εγώ, κάνε μου μια παρουσίαση να σου, να σου πω τι μπορεί να βελτιώσει. Όχι. Δεν κάνω ποτέ εκπαίδευση με αυτόν τον τρόπο στι παρουσιάσει. Γιατί την παρουσίαση. Μπορεί να βρει από την εταιρεία. Μπορεί να βρει, ας πούμε, μέσω κάποιο βίντεο. Α πούμε, εμείς στην εταιρεία μα έχουμε διάφορα βίντεο που εξηγούμε πώ κάνουμε παρουσιάσει. Οπότε, μπορούμε να ζητήσουμε από του συνεργάτε μα να δουν αυτέ τι εκπαιδεύσει. Και μετά του βάζουμε να κάνουν παρουσίαση. Όχι σε εμά, σε δικού του υποψηφίου. Ή του βάζουμε να δουν τη δική μα την παρουσίαση. Θα κάνω εγώ μια παρουσίαση σε ένα δικό του υποψήφιο ή σε ένα δικό μου υποψήφιο και θα το βάλουν να ακούει. Και έτσι θα μάθει. Ωραία, και θα τα συζητήσουμε μετά πώ πήγε, τι έκανα. Τι έκανε στην εκπαίδευση μου, στην παρουσίαση μου, τι έκανα αυτό το βήμα, έκανε εκείνο το άλλο το βήμα. Όταν με ρώτησε, εκείνη την ερώτηση απάντησα με αυτόν τον τρόπο. Εξηγούμε, το συζητάμε. Αν το δούμε να κάνει εκείνο παρουσίαση, του λέμε τι μπορεί να βελτιώσει μετά. Όταν ξεκίνησα ασχολούμαι με την εταιρεία που είμαι τώρα πριν από περίπου 6 χρόνια, έκανα αυτό το πράγμα ακριβώ. Ε, το έκανα με το δικό μου τον ανάδοχο. Παρότι είχα 12 χρόνια εμπειρία στο χώρο και εκπαίδευα ανθρώπου στι παρουσιάσει, τι έκανα. Έφερα του καλεσμένου μου στον ανάδοχό μου μέσω Skype Ξεκινούσα από ο άνθρωπο μου έκανε την παρουσίαση, εγώ το βούλωνα, δεν μιλούσα καθόλου. Ωραία. Μόνο αν με ρωτούσε κάτι ο άνθρωπο μου έπαιρνε το λόγο. Σκεφτείτε, είχα 12 χρόνια εμπειρία στη δουλειά, έτσι. Δεν ήμουν καινούριο. Έκανε την παρουσίαση ο άνθρωπο μου, εγώ άκουγα και καρτούσα σημειώσει. Και μετά, κάποιε φορέ ηχογραφούσα κιόλα την παρουσίαση και καθόμουν και τα έβλεπα και έτσι έμαθα να κάνω τι παρουσιάσει τη εταιρεία που είμαι τώρα. Οκ. Okay. Κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει ο συνεργάτη μου να βρισκόμαστε κάθε μέρα και να δουλεύουμε μαζί για μία ώρα. Ή να μιλάμε για μία ώρα. Πίνουμε ένα καφεδάκι. Έτσι να τα λέμε. Κάθε πρωί να αφιερώνουμε μία ώρα σαν να τα συζητάμε. Τώρα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Αν δεν έχετε ομάδα άλλη. Και αν δεν σα ενδιαφέρει και τόσο πολύ η επιτυχία σα ή η επιτυχία του συνεργάτη σα, του συγκεκριμένου συνεργάτη, κάντε το. Αν όμω θέλετε να χτίσετε μια μεγάλη επιχείρηση και να δώσετε στου ανθρώπου σα το σωστό παράδειγμα και να του διδάξετε τα σωστά πράγματα για την επιχείρηση, τότε δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Σίγουρα θα μιλήσετε με του συνεργάτε σα, θα κάνετε τη συμβουλευτική σα, θα χτίσετε σχέσει, εννοείται θα γίνουν αυτά. Θα πείτε και τα προσωπικά σα ενδεχομένω. Αν έχει έτσι κάποιο σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να μιλήσετε και για μία ώρα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να αφιερώνω κάθε μέρα ώρε με του συνεργάτε μου να πίνουμε καφέντε και, και να συζητάμε γενικά και τη σας για τη δουλειά. Όχι. Μιλήστε με του συνεργάτε σα για τη δουλειά, κάνοντα τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο δεν χτίζουμε επιχείρηση. Και έτσι δεν έχουμε στάση. Η σκέψη μου για την εκπαίδευση των συνεργατών και την υποστήριξη των συνεργατών μου είναι ότι το καλύτερο σημείο για να βρισκόμαστε είναι στα meetings ή στην εβδομαδιαία μα συμβουλευτική. Τη Δευτέρα έχουμε παρουσίαση στο ξενοδοχείο. Ωραία, θα βρεθούμε νωρίτερα. Τη Δετάρτη έχουμε παρουσίαση στην καφετέρια. Θα βρεθούμε εκεί, θα πάμε με δύο ώρε νωρίτερα και θα βρεθώ με δύο-τρει συνεργάτε μου με ένα καφέ εκεί πέρα να δούμε τι έχει κάνει όλη την εβδομάδα. Ωραία, να τα συζητήσουμε λίγο. Ή μπορούν να μαζεύουν τα ερωτήματα που έχουν για να σα τα φέρουν στην εβδομαδία σα συμβουλευτική, αν κάνουν μαζί σα εβδομαδία βάση. Αν επικοινωνήσουν μαζί σα οι συνεργάτε σα και επικοινωνούν κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα με διάφορα ερωτήματα, θα πρέπει να του εκπαιδεύσετε στο ποια από αυτά τα ερωτήματα είναι πράγματα που θα πρέπει να τα συζητάτε στην εβδομαδία σα συμβουλευτική και ποια από αυτά όχι. Ωραία. σας... να μην αφήνουν τα επίγοντα πράγματα να μένουν και να μένουν και να μαζεύονται ενώ πρέπει να απαντηθεί κάτι τώρα. Ωραία. 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 Εκείνα λοιπόν να σα ρωτάνε και όντω να, να τα απαντάτε εκείνη την ώρα. Αλλά ε, και να μην σα γεμίζουν με πράγματα που θα μπορούσαν να, συ, να συζητηθούν στην εβδομαδιαία συμβουλευτική. Οπότε εκεί υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το εκπαιδεύσετε στου συνεργάτε σα. Ποια να μαζεύουν σε ένα ερωτήματα για να τα συζητάτε μια φορά εβδομάδα που θα βρίσκεστε και ποια είναι όντω επίγοντα και θα πρέπει να τα δείτε εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Στι αρχέ είχα ένα συνεργάτη που μου έλεγε ε, Θέλω να μου δείξει πώ να κάνω γραφή συνεργάτη ε, πώ να κάνω πελάτη, πώ να, πώς να γρα... κάνω γραφή πελάτη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Και του λέω, ξέρει κάτι, έχω φτιάξει, έχουμε φτιάξει ένα βίντεο που εξηγεί ακριβώ πώ να το κάνει αυτό. Θέλω να δει το βίντεο, να ακολουθήσει τα βήματα και αν κολλήσει κάπου, κάπου πάρε με τηλέφωνο να το δούμε μαζί. Εντάξει. Όχι, μου λέει, θέλω να το δείξει εσύ. Όχι, του λέω, να το δείξει στο βίντεο. Όχι, μου λέει, θέλω να το δείξει εσύ. Λοιπόν, τέλο πάντων, το εξήγησα ότι. Ε, γι' αυτό το λόγο ακριβώ έχουμε κάνει τα βίντεο, για να μην χρειάζεται να αφιερώνω προσωπικό χρόνο με τον κάθε συνεργάτη μου. Γιατί, οκ, okay, ήταν αρχή, δεν είχα και πολλού συνεργάτε, είχα ξέρω εγώ καμιά δεκαετία συνεργάτε, αλλά εγώ σκεφτόμουν ένα μακρο, μακροπρόθεσμα. Λέω πρώτον, αν είχα 100 άτομα ομάδα ή 500 άτομα ή 1000 άτομα ομάδα, θα μπορούσα να δείχνω σε κάθε έναν από αυτού του συνεργάτε πώ να κάνουν βήμα προ βήμα αυτό το πράγμα. Όχι, γι' αυτό έχω κάνει το βίντεο. Επίση, αν αυτό ο συνεργάτη μου είχε 500 άτομα, θα μπορούσε αυτό ο συνεργάτη να κάθεται να δείχνει σε κάθε έναν κάτι το οποίο υπάρχει σε βίντεο. Η απάντηση είναι όχι. Οπότε για ποιο λόγο να το μάθω λάθο όταν υπάρχει ο τρόπο να το μάθει σωστά. Οπότε κράτησα τη στάση μου λοιπόν. Αυτό είναι το να κρατάει τη στάση σου. Okay. Και επίση δεν είμαι διατεθειμένο να δείξω σε κάποιον κάτι που δεν είναι διατεθειμένο να φιερώσει χρόνο για να το μάθει από μόνο του. Αν δεν είναι διατεθειμένο να δει το βίντεο και να αφιερώσει λίγο χρόνο για να το παλέψει από μόνο του, δεν πρόκειται να αφιερώσω χρόνο για να το βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Και ο φυσικά ο καλύτερο τρόπο για να εκπαιδεύετε του συνεργάτε σα είναι πρώτον στα meetings και δεύτερον στην πράξη. Δηλαδή έχοντα άτομα τη ομάδα σα να σα παρακολουθούν καθώ κάνετε τηλέφωνα, καθώ κάνετε παρουσιάσει, καθώ κάνετε κλεισίματα και καθώ εκπαιδεύετε άλλου συνεργάτε σα. Και η εκπαίδευση του συνεργάτη σα στι παρουσιάσει, στι προσκλήσει κτλ. και, και σε επακολουθήσει θα πρέπει να γίνει μέσα στι πρώτε 30 ημέρε. Σημειώστε αυτό. Η εκπαίδευση του συνεργάτη σα στι προσκλήσει, στι παρουσιάσει και στι επακολουθήσει θα πρέπει να γίνει στι πρώτε 30 ημέρε. Ακούω κάποιου που μου είναι τρία χρόνια στη δουλειά και τι παρουσιάσει του τι κάνουν ακόμα η ανάδοχή του ή κάνουν ακόμα οι ίδιοι παρουσιάσεις ένας προς έναν σε άτομα της ομάδας τους που είναι 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 2 χρόνια στη δουλειά. Έτσι δεν δημιουργούμε ελευθερία. Δεν δημιουργούμε ανεξαρτησία. Είναι αυτό που ονομάζω και έχω εδώ πέρα και τη φωτογραφία το σύνδρομο του υπερήρωα. Εντάξει, <laughs> το μόνο που μας λείπει είναι μια μπέρτα. Τι είναι το σύνδρομο του υπερήρωα? Είναι το να νιώθω την ανάγκη να κάνω λαγό. Ακόμα και αν έχω μεγάλους συνεργάτε, συνεργάτες, ηλικία εννοώ, δηλαδή είναι πάνω από 6 μήνε, ένα χρόνο, ε, αισθάνομαι καλά να κάνω τι παρουσιάσει, να, 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 με βάζουν μπροστά στον κόσμο, να μιλάω, να εξηγώ, να είμαι εγώ ο άνθρωπο ο άνθρωπος που θα σώσει την κατάσταση και θα κάνουμε τι εγγραφέ και θα σε βοηθήσω να χτίσει το δικτύο σου. Αλλά έτσι δεν δημιουργούμε ελευθερία και ανεξαρτησία. Δεν εκπαιδεύουμε του συνεργάτε με έναν ανεξάρτητη. Εντάξει. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπου οι οποίοι θα μάθουν τη δουλειά και θα μπορούν να την κάνουν χωρί να χρειάζεται να είμαστε εκεί. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να είμαστε εμεί μπροστά. Ειδικά στη δουλειά που κάνουμε τώρα. Εκπαίδευση του συνεργάτε σου, δείξτε του σωστά πώ να χτίσουν την επιχείρησή του και μετά δώσε την ευθύνη πάνω του. Είναι υπεύθυνοι εκείνοι. Μπορεί σε κάποιε φάσει να σε χρειαστούν. Μπορεί να είναι ένα υποψήφιο, εγώ, που είναι λίγο πιο, πιο δύσκολο σε οτιδήποτε και να χρειαστεί να πάτε και μαζί. Άλλο αυτό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να κάνω εγώ όλε τι παρουσιάσει του συνεργάτη μου. Ωραία. Για τη διαχείριση τη απόρριψη θα δούμε αρκετά πράγματα, αλλά στο τέλο θα σα δώσω και του πέντε τρόπου με του οποίου χειρίζονται ή αντιμετωπίζουν την απόρριψη οι άνθρωποι που είναι νοητικά και πνευματικά δυνατοί. Οπότε δείτε οπωσδήποτε και γίνουν το κομμάτι τη σημερινή εκπαίδευση. Μην φύγετε δηλαδή, δείτε το όλο μέχρι το τέλο. Διαχείριση απόρριψη λοιπόν. Αν έχετε μιλήσει με καμιά δεκαετία υποψηφίου, άντε και 12 α πούμε, θα έχετε δει ότι δεν συμφωνούν όλοι να μα ακολουθήσουν. Κάποιοι δεν θέλουν καν να δουν τι πληροφορίε που έχουμε να του στείλουμε. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι απρόθυμοι άνθρωποι, έρχονται στον δρόμο μα, κάποιε φορέ αυτό μα επηρεάζει. Και ο τρόπο που μα επηρεάζει είναι ότι μπορεί να έχουμε ξεκινήσει να παίρνουμε τηλέφωνα, και α πούμε ότι έχουμε να πάρουμε 10-20 τηλέφωνα. Αν συναντήσουμε κάποιον τέτοιον κάποια στιγμή στα, στα 10 αυτά τηλέφωνα ή στα 20 τηλέφωνα, τι συμβαίνει, Σταματάμε και δεν παίρνουμε τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα που, μπορούμε να, που, μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαχείριση της απόρριψης. Το πρώτο είναι σχετικά με το πώς μπορείτε να αντιμετωπίζετε ή να ανταποκρίνεστε σε έναν αρνητικό και το δεύτερο είναι σχετικά με το πώς χρειάζεται να βλέπετε την απόρριψη ή τον αρνητισμό από κάποιους ανθρώπους ώστε και να μην σας ρίχνει αλλά και να παραμένετε εστιασμένοι στη δράση. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα πώς ανταποκρίνεστε σε έναν αρνητικό. Κάτι που έχω πει και σε βίντεο παλιότερα και σε εκπαιδεύσει γενικά το έχω πει αρκετέ φορέ, είναι το να λέτε πρώτη όχι. Όταν λοιπόν συναντάω έναν που είναι αρνητικό και βλέπω ότι είναι αρνητικό, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον επιφυλακτικό και στον αρνητικό. Ο αρνητικό είναι αυτό που έχει πάντα ένα πρόβλημα για κάθε λύση που του δίνεται. Οπότε λοιπόν, όταν συναντάω έναν αρνητικό, λέω πρώτο όχι. Σε κάτι μάλλον δεν είναι για σένα. Τουλάχιστον όχι τώρα. Λοιπόν, πρέπει να σα αφήσω άλλο τηλεφώνημα. Τα λέμε, γεια. λέω όχι πρώτο. Και λέω αντίο πρώτο. Ή αλλάζω θέμα πρώτο. Αν, αν λοιπόν δω ότι σε μια συζήτηση έχω κάποιον ο οποίος, γενικά έχει να μου πει κάτι αρνητικό για κάθε τι που του λέω, θα του πω εγώ πρώτο, όχι. Θα αλλάξω εγώ το θέμα. Okay. Δεν περιμένω να μου πει εκείνο δηλαδή. Και θα κλείσω το τηλέφωνο πρώτο. Ωραία. Γενικά, μην προσπαθείτε να το σώσετε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Θέλουν, τα... χρειάζονται τα προϊόντα σα. Έχουν ανάγκη οπωσδήποτε να πάρουν τα προϊόντα σα. Ναι, γιατί πρέπει να χάσουν γυλά Ναι, γιατί χρειάζονται τι υπηρεσίε σα. Γιατί οπωσδήποτε πληρώνουν πολλά στα, στα... καθημερινά του έξοδα και με την κάρτα σα θα μπορέσουν να έχουν εκτό κτλ. Ή ναι, σίγουρα χρειάζονται την επιχειρηματική σα ευκαιρία γιατί θέλουν δουλειά, δεν έχουν δουλειά. Ναι, οκ, okay, σίγουρα αυτό. Αλλά θέλω να σκεφτείτε αυτό που είχε πει ο Ποκράτη. Είχε πει το εξή, ότι πριν θεραπεύσει κάποιον, Ρώτησε τον αν είναι πρόθυμο να αφήσει όλα εκείνα που τον αρρωσταίνουν. Θα πρέπει να αφήσουν την τωρινή του κατάσταση. Και σε όσο δύσκολη κατάσταση και αν είναι, κάποιοι δεν είναι πρόθυμοι να αφήσουν όλα αυτά που του αρρωσταίνουν, που του κρατάνε πίσω, που του κρατάνε στάσιμου. Okay. Άρα λοιπόν, μην παίρνει το ρόλο τη μητέρα Τερέζα να σώσουμε όλο τον κόσμο. Ο άλλο θα πρέπει λίγο να θέλει να σωθεί από μόνο του. Okay. Επίση, μην προσπαθείτε να βγείτε από πάνω. Αυτό έχει λίγο να κάνει και με την αλαζονία που λέγαμε. Μην προσπαθείτε να του αλλάξετε γνώμη ή να του φέρετε με το μέρο σα. Αν έχετε μεγάλη λίστα, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Και θέλω να σα πω ότι όλοι έχετε μεγάλη λίστα. Ή όλοι μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλη λίστα για να έχετε αυτή τη σκέψη. Γενικά, αποφύγετε το να προσπαθείτε να του αλλάξετε γνώμη. Καλύτερα είναι να εστιάσετε και να αφιερώσετε τον χρόνο σε ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να το κάνουν και είναι ανοιχτοί. Και από του 10 ανθρώπου που έχετε να μιλήσετε, Μπορεί να είναι ένα ή δύο που θέλουν να το κάνουν. Μην μείνετε στου 8 που είναι αρνητικοί. Εστιαστείτε και περάστε γρήγορα τα τηλέφωνα, τι επαφέ, του ανθρώπου, για να βρείτε αυτού του δύο. Το ίδιο πράγμα ισχύει είτε μιλάμε για τα προϊόντα σα, είτε μιλάμε για την επιχειρηματική σα ευκαιρία, ή αν δεν ασχολείστε με αυτή τη δουλειά και κάνετε κάτι άλλο. Μπορεί να θέλετε να βρείτε σύντροφο. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί από τι 10 γυναίκε ή από του 10 άντρε, ο ένα να είναι πιο κατάλληλο. Οκ. Okay. Αν εσεί περνάτε του αρνητικού όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα μπορέσετε πιο γρήγορα να φτάσετε στον έναν. Το ίδιο ισχύει και με του αναγνώστε σα. Μπορεί να, να, γράφετε να έχετε ένα blog, να γράφετε ξέρω εγώ, να έχετε κάποια βίντεο που ανεβάζετε. Okay. Δεν κάνουν όλοι για αυτό το οποίο έχετε. Αν αρχίσει κάποιο και βρίσκει αρνητικά πράγματα συνέχεια σε αυτό που κάνετε, εντάξει, δείτε τι μπορείτε να βελτιώσετε. Είμαστε υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτιώσεις, Αλλά αν υπάρχουν και άλλοι 10 οι οποίοι ε, σα ακούν και σα διαβάζουν, μπορεί εκείνο να είναι το κοινό σα. Μην ασχολείστε με που είναι αρνητικοί. Δεν θα το κάνουν όλοι. Δεχτείτε την απόρριψη περήφανα, με ψηλά το κεφάλι. Πίσω του ώμου, ίσια το σώμα, έξω το στήθο, οκ. Okay. Δεχτείτε την απόρριψη περήφανα. Μην κατεβάζετε το κεφάλι και βάζετε την ουρά στα σκέλια. Σα θέλω δυνατού και δυνατέ. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου τέννη, αν ξέρετε τι γίνεται με το τέννη, γενικά αν παίζετε, αν έχετε δει και όλα αυτά. Ε, βέβαια, φαντάζομαι ότι τι τελευταίε μέρε θα έχετε όλοι δει τι γίνεται με το τέννη, γιατί ο Στέφανο Τσιπά, ο Έλληνα ταινίστα, ένα πρωταθλητή. Συμμετείχε στο ATP Finals. Είναι οι, οι αγώνε που γίνονται μια φορά το χρόνο στο τέλο τη χρονιά. Είναι το τελευταίο τουρνουά τη χρονιά. Όπου οι 8 κορυφαίοι ταινίστε σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται μεταξύ του για να βγάλουν τον έναν τον νικητή από όλου. Α πούμε, και φέτο τέλο πάντων και το τη ο Έλληνα ε, ταινίστας. Πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί είναι πάρα πολύ ενταγωνιστικό και πολύ δύσκολο το, το σπορ του τέννη και πολύ. Ε, έχει πολύ μεγάλο κόστο για να μπει στη δικασία να ασχοληθεί και να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και πραγματικά μπράβο του. Τέλο πάντων, στο, στο τένις υπάρχει το εξή. Επειδή είχα παίξει εγώ πριν λίγα χρόνια, για κάποιο διάστημα που είχα παίξει δύο-τρία χρόνια τέννη, και έκανα μαθήματα και όλα αυτά. Αυτό που έμαθα είναι το εξή, ότι ε, αυτό που μαθαίνουν οι πρωταθλητέ, γενικά οι παίκτε, είναι το να παίζουν το παιχνίδι ε, έχοντα τον κάθε πόντο ξεχωριστά παίζουν το παιχνίδι πόντο πόντο ή ακόμα και χτύπημα χτύπημα. Το κάθε χτύπημα είναι ξεχωριστό. Κάθε νέο πόντο που παίζουν είναι αυτό ακριβώ. Είναι ένα νέο πόντο, ένα καινούριο πόντο. Ανεξάρτητα αν, αν κέρδισαν τον προηγούμενο πόντο ή αν έχασαν τον προηγούμενο πόντο, εστιάζονται σε αυτόν που έχουν να παίξουν εκεί μπροστά του. Σε ένα λοιπόν παιχνίδι από όλα αυτά τα παιχνίδια, ο νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ένα από του κορυφαίου ταινίστε όλων των εποχών, ο Ραφαέλ Ναδάλ, εσπανός, με τον Medvedev. Και ηταν ενα 1-1 στα σετ. Και στο τελευταίο, στο τρίτο σετ, έχανε ο Ναδάλ 5-1 στα games. Στα 6 τελειώνει το παιχνίδι, α πούμε, για όσου δεν ξέρουν πάντων. Και στο συγκεκριμένο, μάλιστα, game ήταν 40-30. Δηλαδή, ακόμα ένα πόντο να έπαιρνε ο Μετβέντεφ, κέρδιζε το παιχνίδι. Αλλά ακόμα και αν έχανε τον πόντο, είχε πολλέ ευκαιρίε μπροστά του να τον κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, παρ' όλα δηλαδή, είχε τόσο πολλέ ευκαιρίε ο Μετβέντεφ, και πραγματικά φαίνονταν να είναι χαμένο το παιχνίδι. Γιατί όταν είσαι 5-1 και ο άλλο θέλει να πάρει μόνο ένα game, α πούμε, για να κερδίσει. Είναι πολύ, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη δουλειά για να το γυρίσει το παιχνίδι αυτό. Παρόλα αυτά, λοιπόν, ο Ναδάλ, που έχει αυτό που λέμε mental, toughness, δηλαδή νοητική δύναμη, νοητική σκληρότητα, κατάφερε να γυρίσει το match και τελικά το κέρδισε. Και δεν το έκανε με έναν τυχαίο παίκτη, νούμερο 30, νούμερο 40 κατά ταξί, το έκανε με έναν από του κορυφαίου ταινίστε στον κόσμο. Έτσι. Νούμερο 4 στον κόσμο, νομίζω, είναι ο Αντί λοιπόν να εστιάσει σε όλα τα games που έχασε, αμά αν έχασε τόσα πολλά και τόσου πολλού πόντου και όλα αυτά, ε, και αντί να επιτρέψει σε όλα αυτά που, να το καταβάλουν και να απογοητευτεί κτλ., κατάφερε να εστιάσει στον επόμενο πόντο και στον επόμενο πόντο και τελικά να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι ο τρόπο που διαχειρίζει την απόρριψη. Κάθε χαμένο πόντο μπορεί να είναι μια απόρριψη. Μπορεί να είναι μια αποτυχία. Αν επέτρεπε λοιπόν ο Ναδάλ σε κάθε μικρή ήττα, σε κάθε χαμένο πόντο να το καταβάλει, δεν θα ήταν σήμερα από του κορυφαίου ταινίστε που έχουν υπάρξει ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να γίνετε επαγγελματίε παγκοσμίου κλάση, ή έστω αν θέλετε να χτίσετε μια επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί με κερδοφορία, με επιτυχία, τότε χρειάζεται να μάθετε να αντιμετωπίζετε την απόρριψη με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια ήττα, τελείωσε, επόμενο πόντο. Ένα αρνητικό, τελείωσε, επόμενο, επόμενη επαφή. Επόμενο υποψήφιο, επόμενο συνεργάτη επόμενο. Έχω κάνει εκπαιδεύσει που περίμενα να έχω μέσα, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 άτομα και είχα 34 άτομα ή 5 άτομα ή 10 άτομα. Και κάποιε μέρε θα έχετε επιτυχίε και κάποιε μέρε θα έχετε προκλήσει. Κάποιε μέρε θα έχετε πολλού θετικού και κάποιε μέρε θα νιώθω ότι όλοι είναι αρνητικοί. Αφήστε κάθε απόρριψη στην άκρη και κάντε την επόμενη απόπειρα με μια φρέσκια ματιά. Κάθε επόμενη απόπειρα. Κάθε επόμενη προσέγγιση. Τώρα στη δουλειά μα, βέβαια, δεν αρκεί να είστε νοητικά μόνο ισχυροί εντάξει, και να διαχειρίζεστε την απόρριψη των αγνητισμών ε, νοητικά, αλλά μπορείτε να είστε κατάλληλα καταρτισμένοι. Έτσι. Wow, τι ανακάλυψη! Να ξέρετε καλά τη δουλειά σα, να γνωρίσετε πώ θα κάνετε τη δουλειά αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό, ώστε να μπορείτε να μετατρέπετε έναν που έχει ενδιασμού ή επιφυλάξει και να τον κάνετε θετικό. Πριν λίγε μέρε μου έστειλε ένα πελάτη μου, ένα δικαιωτή δηλαδή. Από άλλη εταιρεία, τον προπονώ, και μου έστειλε ένα email και μου λέει ότι μίλησε με μια κυρία, η οποία είδε την παρουσίαση, και ενώ στην αρχή δεν ήταν θετική, τελικά κατάφερε να την αλλάξει και να γίνει θετική, και να κλείσουν ένα ραντεβού από κοντά. Δεν ήταν αρνητική, δεν ήταν θετική βέβαια, αλλά κατάφερε μέσα από τη συζήτηση να ε, κανονίσουν ένα ραντεβού. Αυτό έχει σημαίνει ότι έχει, έχει αρχίσει να αποκτάει αυτό ο δικτυωτή τι απαραίτητε δεξιότητε, να γίνεται επαγγελματία. Στην πεντάωρη εκπαίδευση τη καταμάχητη πρόσκληση λοιπόν την οποία μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr κάτω στο invite, το link, πέρα από τις δεξιότητες επικοινωνίας, πέρα από την ε, φόρμουλα πρόσκλησης και πάρα πολλά παραδείγματα, σας δίνω επίσης και τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων. Οπότε εκεί μπορείτε να μάθετε κάποιες τεχνικές για το χειρισμό ερωτήσεων και αντιρρήσεων, αλλά όλο αυτό είναι διαφορετικό από το να αντιμετωπίζετε έναν αντιδικό. Ερωτήσεις και αντιρρήσεις... Συνήθω έχουν κάποια τα οποία ε, Ενδεχομένω να είναι επιφυλακτικά. Εκεί μπορούμε, αν θέλουμε, να το χειριστούμε. Αλλά αν πρόκειται για άτομα που είναι αρνητικά ή που θα πρέπει συνεχώ να τα ψάχνουμε ή να τα κυνηγάμε για να αφιερώσουν μισή ώρα να δουν μια παρουσίαση ή κάτι τέτοιο, μπορούμε να κρατήσουμε στάση και να πούμε όχι πρώτη. Και στο ίδιο πράγμα σκεφτείτε, γενικά ισχύει και για άλλου τομεί. Δηλαδή, α πούμε, ε, δεν ξέρω τι μπορεί να ψάχνετε αυτή τη στιγμή, έτσι, γενικά έξω σε ανθρώπου κτλ. Αλλά αν κάποιον άνθρωπο τον παρακαλά για να βρεθεί μαζί σου, τι χρειάζεται. Τον παρακαλά να αλλάξει κάποια πράγματα, να, 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 προχωρήσεις, να προχωρήσει, να ακολουθήσει κάποια πράγματα. Θα πρέπει να δει ότι, οκ, okay, μία, δύο, τρει, μετά ο άνθρωπου δεν πρόκειται να κάνει αυτό το οποίο θέλω. Άρα πάμε, πάμε στον επόμενο. Λέμε όχι πρώτοι, όχι. οκ. Okay. Τώρα α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε συναντήσει κάποιον τέτοιον. Και δηλαδή, η αρνητικότητά του ή η αναβλητικότητά του μα έκανε να σταματήσουμε τη δράση και να μα επηρεάσει. Μπορεί να συμβεί. Σε όλου μα μπορεί να συμβεί. Όπω είπα, είπα λοιπόν και πριν, κάποιε φορέ συμβαίνει η επικοινωνία μα με αυτά τα άτομα να μα κάνει να χαλιόμαστε και ενδεχομένω να σταματάμε για λίγο τη δράση. Πώ μπορούμε όμω να το αποτρέψουμε αυτό και να συνεχίσουμε τη δράση. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπο που να δουλεύει 100% κάθε φορά. Αλλά αν ήταν να σα προτείνω κάποια βήματα, κάποιε ιδέε θα ήταν οι εξή 7 ιδέε. 1. θυμηθείτε του στόχου σα. Όταν λοιπόν σας καταβάλει κάτι, θυμηθείτε τους στόχους σας. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας το γιατί σας. Σας βοηθάει αυτό να αναζωπυρώσετε τη φλόγα που έχετε μέσα σας και να βρείτε το κίνητρο που ίσως σας λείπει εκείνη τη στιγμή. Έχετε ένα dream board, έχετε μία λίστα με τους στόχους σας, έχετε φωτογραφίες με τα πράγματα τα οποία θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας, ωραία. Έχετε γραμμένο, γραμμένη τη δήλωση της αποστολής σας, έχετε γραμμένο το γιατί σας, για ποιο λόγο στο προηγούμενο μάθημα είπαμε. Γράψτε το στόχο σα και γράψτε γιατί θέλετε το συγκεκριμένο στόχο. Ωραία. Το κάνετε αυτό. Αν λοιπόν το έχετε κάνει, κάθε φορά που θα νιώθετε πεσμένοι, ανοίξτε αυτή τη λίστα, δείτε του στόχου σα και δείτε για ποιο λόγο κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θα σα βοηθήσει να ξαναξυπνήσει μέσα στο κίνητρο. Ωραία. Νούμερο 2. Πείτε στον εαυτό σα πίσω στη δουλειά. Το είχαμε πει και αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Back to work. γίνα στη δουλειά. Ωραία. Οπότε λοιπόν, συμβαίνει κάτι, σα ρίχνει κάτι, το συνειδητοποιείτε, πείτε στον εαυτό σα: Οκ, OK, γίνε στη δουλειά, πίσω στη δουλειά. Νούμερο 3. Σηκώστε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό και μιλήστε στο επόμενο άτομο. Κάντε την προσέγγιση. Κάντε το μηχανικά αν χρειάζεται. μην το σκέφτεστε πάρα πολύ. Ο επόμενο άνθρωπο που θα μιλήσετε μπορεί να είναι μια επιτυχία. Σκεφτείτε το έτσι. Ο επόμενο άνθρωπο που θα μιλήσετε μπορεί να είναι ο επόμενο ηγέτη σα. Ο επόμενο άνθρωπο ο οποίο θα μπει και θα χτίσει μια τεράστια επιχείρηση στο δίκτυό σα, σε κάθε από εσά. Και μπορεί να πραγματικά, πραγματικά. Δεν ξέρετε έτσι. Πραγματικά μπορεί να είναι αυτό το άτομο. Και εσεί να είστε κολλημένοι και να σκέφτεστε σε αυτόν που σα είπε όχι. Στον αρνητικό, που σα είπε και όχι μόνο όχι. Σα είπε και τη βλακία του από πάνω. Οκ. Okay. Μην κολλάτε. Κάντε το μηχανικά. Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρε το. Νούμερο 4. Βάλτε άλλου να σα ακούν. Αυτό βοηθάει στο να ξαναμπείτε στη δράση. Δεσμευτείτε μπροστά σε άλλου. Κάντε το μπροστά σε άλλου ε, ανοίξτε την αίθουσα του Skype, μια, ένα Skype ξέρω εγώ, ή ανοίξτε μια ομάδα ή μια, ένα webinar κτλ. Και, τα λοιπά, και, και πάρτε τηλέφωνα και βάλτε του συνεργάτε σα να σα ακούνε την ώρα που παίρνετε τηλέφωνα. Τρομερό κίνητρο. Εντάξει. Δεν μπορείτε να μείνετε πεσμένοι ενώ έχετε άλλου να σα ακούν. Νούμερο 5. Μπορείτε να το κάνετε μαζί με κάποιον άλλο συνεργάτη ενώ παράλληλα με κάποιον άλλο συνεργάτη. Ε, πολύ συχνά μιλάω με συνεργάτε μου. Τι κάνει, α, εγώ τώρα ξεκινάω να παίρνω τηλέφωνα. Ωραία. Και εγώ ξεκινάω να παίρνω τηλέφωνα. Πάμε έναν διαγωνισμό. Στι επόμενε δύο ώρε, πόσα τηλέφωνα θα πάρει ο καθένα. Και καθόμαστε εκεί πέρα, παίρνουμε τηλέφωνα ο ένα μετά τον άλλο. Εγώ παίρνω συνέχεια τηλέφωνα και του στέλνω εγώ μήνυμα στο κουσάλου, το Έχω μιλήσει με πέντε, ξέρω εγώ. Ή μου στέλνει εκείνο το μισά, έχω μιλήσει με εφτά. Και γίνεται ένα έτσι. Ένα διαγωνισμό, δεν δηλαδή, θα ανταγωνισμό. Ένα συναγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι που σε παρακινεί. Οπότε κάτε το μαζί με άλλου. Νούμερο 6. Ξανά, σκεφτείτε τι θα έκανε ο Τάδε Συνεγάδη λόγω τη εταιρεία μου ή τι θα έκανε ο Θοδωρή Αραμπατζή. Τώρα, εγώ λέω εμένα γιατί εντάξει. Ξεχάστε, μπορεί να μην είμαι εγώ αυτό τον παράδειγμα που θέλετε να σκεφτείτε. Τι θα έκανε ο τάδε πετυχημένο συνεργάτη τη εταιρεία μου σε αυτή την περίπτωση. Και το νούμερο 7, πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο, είναι το εξή. Σκεφτείτε τι θα κάνατε εσεί αν εσεί είχατε μια ομάδα με χιλιάδωμα. Με 500 άτομα. Αν κάθε μήνα κερδίζετε 3, 5, 10 ευρώ το μήνα πόσο θα σα επηρέαζε αυτό ο αρνητικό που συναντήσατε. Σκεφτείτε το έτσι. Εντάξει. Αν εγώ τώρα κέρδιζα, α πούμε, 5.000 ευρώ το μήνα, 10.000 ευρώ το μήνα, αν είχα μια ομάδα με 1.000 άτομα και εγώ ήμουν και είχα χτίσει κάτι πολύ πετυχημένο, πόσο θα με επηρέαζε αυτό που μου είπε τώρα αυτό ο άνθρωπο. Okay. Φέρτε δηλαδή το, το, πράγμα στη σωστή του διάσταση. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια μιλούσα με τον προπονητή μου και με ρώτησε τι θα κάνω, τι θα κάνει τι επόμενε 7 ημέρε, γιατί κάθε Εβδομάδα, α πούμε, ε, δεσμευόμουν να κάνω κάποια πράγματα για τι επόμενε 7 ημέρε. πάντων, μου λέει τι θα κάνει τι επόμενε 7 ημέρε, και του λέω ότι θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη δραστηριότητα εδώ στην πόλη που ζω. Έξω δηλαδή, θα κάνω κάποια πράγματα. Και ότι ντρεπόμουν λίγο να το κάνω. Γιατί σκεφτόμουν τι αν συναντούσα κάποιον στον δρόμο που με ήξερε, τι μπορεί να σκεφτόταν για μένα, και μου λέει ο προπονητή μου το εξή: Μου λέει μην ανησυχεί για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα, γιατί δεν σκέφτονται κάτι οι άλλοι για σένα. Δεν ασχολούνται μαζί σου. Και κατά πάσα πιθανότητα και εσεί δεν ασχολείστε με του άλλου. Γενικά, επειδή θεωρώ ότι είμαι καλό ακροατή και ξέρω να κάνω καλέ ερωτήσει, συχνά άνθρωποι μοιράζονται πράγματα μαζί μου, προσωπικά του πράγματα, και ακούω κάποιε φορέ πολύ δύσκολα πράγματα, είτε έχουν να κάνουν με σχέσει, είτε έχουν να κάνουν με υγεία. Και μου λένε και κάποια πολύ προσωπικά και πολύ δυνατά πράγματα. Και βλέπω ότι μου λένε αυτό που μου λένε, οκ, Νιώθω ότι του συμπονώ, δηλαδή, νιώθω, έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά μετά, εγώ φεύγω από εκεί πέρα, πηγαίνω και κάνω τα δικά μου πράγματα και δεν το σκέφτομαι. Δηλαδή, θα πρέπει να θυμηθώ να σκεφτώ αυτό το οποίο είχε γίνει. Και μιλάμε για πράγματα σημαντικά. Δεν μιλάμε για κάποιον τον οποίο τον πήρατε τηλέφωνο και σα είπε να όχι. Και μετά δεν θυμάται κάποιο ή αν τον πήρατε ποτέ τηλέφωνο. Μην δίνετε πολύ μεγάλη λαθή σημασία σε αυτά. Τώρα, και να σα πω και του πέντε τρόπου με του οποίου χειρίζονται, αντιμετωπίζουν την απόρριψη. Οι άνθρωποι που είναι νοητικά και πνευματικά δυνατοί. Και δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι κάποιοι άνθρωποι όταν δέχονται μία απόρριψη μπλοκάρουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν, δεν προσπαθούν ξανά, ενώ κάποιοι άλλοι όταν δέχονται μία απόρριψη γίνονται ακόμη πιο δυνατοί και επισμώνουν ακόμη περισσότερο. Όλοι οι άνθρωποι θα βιώσουν απόρριψη στη ζωή του. Αλλά οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί χρησιμοποιούν τον πόνο τη απόρριψη. Για να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί και πιο καλοί. Είτε δεν σα προσκαλέσουν σε μια κοινωνική εκδήλωση, είτε δώσουν την προαγωγή σε κάποιον άλλον, είτε κάποιο δεν αγοράσει τα προϊόντα σα, είτε αποφασίσει να μην μπει στην ομάδα σα, ή, ή οτιδήποτε άλλο, η απόρριψη όπω και να έχει πονάει. Ο τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να ανταποκριθείτε στην απόρριψη όμω, μπορεί να καθορίσει το μέλλον σα. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι νοητικά δυνατοί ξεπερνάνε, αντιμετωπίζουν την απόρριψη με τους εξής πέντε τρόπους. Νούμερο 1. Σημειώστε. Αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Αντί να καταπιέζουν, να αγνοούν ή να αρνούνται τον πόνο, οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Όταν συμβεί κάτι και νιώσουν αμήχανα ή είστε να χωριθούν ή απογοητευτούν ή αποθαρρυνθούν από κάτι, αντί να... <κυρίζει> αντί να... καταπιέσουν τα συναισθήματά τους, τα αναγνωρίζουν. Παραδέχονται ότι τώρα νιώθω αμήχανα ή στεναχωρέθηκα, ή απογοητεύτηκαν ή χαλάστηκα από κάτι. Είναι σίγουρο ότι ικανότητά του να αντιμετωπίζουν, να χειρίζονται άβολα συναισθήματα στα ίσια, κάτι που είναι απαραίτητο για να διαχειριστούν τη δυσφορία του με έναν πολύ πιο υγιή τρόπο. Είτε σα έχουν στήσει σε ένα ραντεβού, είτε έδωσαν σε κάποιον άλλον την προαγωγή, είτε ο υποψήφιο σα γράφτηκε σε κάποιον άλλον, η απόρριψη όπω και να έχει πονάει. Το να προσπαθείτε να μειώσετε τον πόνο, πείθοντα τον εαυτό σα ότι εντάξει, μπορεί δεν έγινε και τίποτα, το μόνο που κάνει είναι ουσιαστικά να παρατείνει, να επιμηκύνει τον πόνο σα. Ο καλύτερο τρόπο να διαχειρίζεστε τα δύσκολα συναισθήματα λοιπόν είναι να τα αντιμετωπίσετε στα ίσια. Νούμερο 2. Βλέπουν την απόρριψη ω ένδειξη ότι δοκιμάζουν τα όρια. Οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί ξέρουν ότι η απόρριψη λειτουργεί ω απόδειξη ότι ζουν τη ζωή του στο έπακρο. Περιμένουν να του απορρίψουν κάποιε φορέ και δεν φοβούνται να δοκιμάσουν πράγματα. Ακόμα και αν υποπτεύονται ότι είναι κάτι δύσκολο, ότι είναι απίθανο κάτι να συμβεί. Και θέλω να σα πω πάλι ένα δικό μου παράδειγμα. Πριν από 6 χρόνια περίπου, το Δεκέμβριο, α πούμε, το 2013, πήρε τηλέφωνο ο τωρινό μου σπόνσορα, ο οποίο μου είχε πάρει τηλέφωνο πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια περίπου, να μου κάνει μια άλλη επιχειρηματική πρόταση. Και είχαμε ξαναμιλήσει και πριν από 5 χρόνια, ξέρω εγώ. Ε, και του είχα πει όχι και στι δύο περιπτώσει και πήρε τηλέφωνο μου κάνει μια επαγγελματική πρόταση για κάτι καινούργιο μου και με ρώτησε αν είμαι ανοιχτό σε επαγγελματικέ προτάσει κτλ. για ένα καινούργιο project που ξεκινάει στην Ελλάδα. Εγώ γενικά ήμουν ανοιχτό στο να ακούσω. Δεν του είχα πει όχι τι προηγούμενε φορέ χωρί να ακούσω. Άκουσα την πρότασή του. Άκουσα και αυτή τη φορά την πρότασή του. Και τελικά μπήκα στην ομάδα του. Και όχι μόνο μπήκα στην ομάδα του, αυτή τη στιγμή περίπου το 1 τρίτο του δικτύου του προήλθε από μένα. Επειδή πήγα εγώ στην ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, θα μπορούσε να πει, Α, τώρα ο Θεοδωρή Αραμπατζή σιγά μην ασχοληθεί με αυτό, είναι, πολλά χρόνια, είναι, 12 χρόνια στην εταιρεία του, αυτή εκεί σε εκείνη την εταιρεία είναι όλοι του, ξέρω εγώ, ε, καμένοι και βαμμένοι με την εταιρεία και ασχολείται και με το coaching και τι εκπαιδεύσει, σιγά μην μπει σε αυτό που ακόμα δεν υπάρχει εταιρεία. Θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, έτσι. Θα μπορούσε να πάρει μια απόρριψη δηλαδή, αλλά δεν νοιάστηκε για το αν θα πάρει απόρριψη. Ο Θοδωρή, ο Σπονδουρά μου, πραγματικά είναι ένα άνθρωπο που είναι νοητικά δυνατό και ε, ε, βλέπει την απόρριψη ότι δοκιμάζει τα ωριά του. Σίγουρα το είπαν πολύ άλλοι όχι. Εντάξει. Εγώ όμω του είπα ναι και μπήκα στην ομάδα του και τελικά έχει κερδίσει κάποιε χιλιάδε ευρώ όλα αυτά τα χρόνια από την δική μου την ε, ε, εισαγωγή στην ομάδα. Αν ποτέ δεν δέχεστε απόρριψη, ίσω να ζείτε πολύ μέσα στη ζώνη ανοιχτή σα, μέσα στη βολή σα. Δηλαδή αποφεύγετε να ξεβολευτείτε. Ένα τρόπο για να βεβαιωθείτε ότι πιέζετε τον εαυτό σα και δοκιμάζετε τα όρια σα είναι όταν μια στο δόσο δέχεστε για κάποια απόρριψη. Όταν κάποιο σα απορρίψει, είτε είναι υποψήφιο πελάτη σα, είτε είναι υποψήφιο συνεργάτη, είτε είναι συνάδελφό σα, είτε είναι ε, εργοδότη, είτε είναι ένα μελλοντικό σύντροφο, είτε είναι ένα φίλο, τότε πρακτικά σημαίνει ότι δοκιμάζετε πράγματα και αυτό είναι καλό. Νούμερο 3. Φέρονται στον εαυτό του με συμπόνια, με συγκατανόηση. Αντί να σκέφτονται πόσο χαζό που σκέφτηκε σε κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι που είναι δυνατοί φέρνουν στον εαυτό του με κατανόηση και συμπόνια. Όταν συμβαίνει να έχουν αρνητικέ σκέψει και αρνητικέ συζητήσει με τον εαυτό του, ανταποκρίνονται με πιο ευγενικά και πιο ενθαρρυντικά μηνύματα, πιο ενθαρρυντικά λόγια. Είτε σα παράδεισε η αγαπημένη σα ή ο αγαπημένο σα, είτε χάσετε τη δουλειά σα χωρί να το περιμένετε. Το μόνο που θα πετύχετε με το να αυτομαστιγώνεστε είναι να μένετε πεσμένοι. Μιλήστε με τον εαυτό σα όπω θα μιλούσατε με έναν έμπιστο φίλο, φίλο σα. Ή φερθείτε στον εαυτό σα και μιλήστε στον εαυτό σα όπω θα φερόσασταν σε κάποιον άνθρωπο για τον οποίο νοιάζεστε. Εντάξει. Καταπνίξτε την αυστηρή και πικρόχολη αυτοκριτική επαναλαμβάνοντα δηλώσει που σα κρατάνε νοητικά δυνατού. Νούμερο 4. Οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί αρνούνται να, επιτρέψουν στην απόρριψη να καθορίσει το ποιοι είναι. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι νοητικά δυνατοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν γενικεύσει όταν του απορρίπτουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπω πολύ συχνά. <coughs> αν ένα υποψήφιο του πελάτε του απορρίψει, δεν συμπεραίνουν ότι κανεί δεν... δεν ενδιαφέρεται για τα προϊόντα μου. Αν ένα ξαδερφό του δεν θέλει να μπει στην ομάδα του, όπω συνέβη και σε μένα, <χι> έτσι, ο πρώτο μου ξάδερφο, δεν συμπεραίνουν ότι κανεί από του συγγενεί μου δεν ενδιαφέρεται. Ή αν του απορρίψει ένα άτομο του αντίθετου φίλου, δεν συμπεραίνουν ότι δεν είναι αρεστή, ότι δεν θα του αγαπήσει ποτέ κανένα κτλ. Κρατάνε την απόρριψη Στη σωστή τη διάσταση. Η γνώμη κάποιου είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Δεν θα έπρεπε ποτέ αυτή η γνώμη να σα καθορίσει ω άτομα. Μην επιτρέπετε την αξία που έχετε ω άτομα να εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων για εσά. Απλά επειδή κάποιο λοιπόν έχει μια άποψη για εσά, πρώτον, δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτή η άποψη που έχει, Εντάξει. και επίση δεν σημαίνει, δεύτερον, ότι δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν την ίδια άποψη για εσά. Και νούμερο 5. Μαθαίνουν από την απόρριψη. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι νοητικά δυνατοί κάνουν στον εαυτό του την εξή ερώτηση: Τι κέρδισα ή τι έμαθα από αυτό, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από την απόρριψη. Αντί να ανέχονται απλά τον πόνο, το μετατρέπουν σε μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Με κάθε απόρριψη γίνονται όλο και πιο δυνατοί και γίνονται καλύτεροι. Είτε μπορείτε να μάθετε για το της τη ζωή σα που χρειάζονται βελτίωση, είτε απλά αναγνωρίζετε το ότι να σα απορρίψει κάποιο δεν είναι και τόσο τραγικό όσο φανταζόσασταν. Που να μάθετε κάτι από αυτά τα δύο, α πούμε. Η απόρριψη όμω μπορεί να είναι ένα πολύ καλό δάσκαλο. Χρησιμοποιήστε την απόρριψη ω ευκαιρία να προχωρήσετε προ τα μπροστά με περισσότερη σοφία. Τι είπαμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα μιλήσαμε για τα δύο είδη στάσει. Μιλήσαμε για την στάση του σώματο και την οειδική στάση. Είδαμε ότι αλλάζοντα τη στάση του σώματό σα, ε, μπορείτε να αλλάξετε το πώ νιώθετε, οπότε είναι το πρώτο βήμα. Μιλήσαμε για την νοητική στάση, ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι αυτό που έχουμε μπορεί να βοηθήσει του άλλου και ότι έχουμε κάτι που το χρειάζονται και οι άλλοι. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο, στη διαφορά ε, στάσεις με αλαζονία, η στάση δεν είναι το να μειώνουμε του άλλου. Επίση, μιλήσαμε για τι στάσει τη παρουσιάση, ότι πριν δείξω σε κάποιον αυτό που έχω. Πρώτα θα του κάνω κάποιε ερωτήσει, θα βεβαιωθώ ότι τα ραντεβού μου φυσικά και θα είμαι επαγγελματία. Θα κάνω κλείσιμο μετά την παρουσίαση και δεν θα διστάσω να του ζητήσω να αγοράσει ή να γραφτεί. Και μιλήσαμε για τι τάσει σχετικά με την εκπαίδευση των συνεργατών μα. Μετά συζητήσαμε για του αρνητικού και την απόρριψη. Είδαμε πώ ανταποκρινόμαστε με τον επιφυλακτικό. 7 βήματα για το πώ να επιστρέψουμε στη δράση όταν έχει συμβεί κάτι που μπορεί να μα έχει ρίξει. Και τέλο, μιλήσαμε για του 5 τρόπου με του οποίου θα αντιμετωπίζουν την απόρριψη οι άνθρωποι που είναι νοητικά δυνατοί. Επίση, μην ξεχάσετε να γραφτείτε στη λίστα μου greekcoach.gr κάθετο list να λαμβάνετε κάθε email, κάθε προσφορά, οτιδήποτε τρέχει ε, άμεσα. Πρώτη, ωραία, φυσικά είναι δωρεάν, εννοείται μπορείτε να μπείτε και, εδώ, ε, και να, το, και γραφτείτε εκεί πέρα στη λίστα. Και όποτε θέλετε, κάνετε unsubscribe εννοείται. Τώρα μου γράψετε ένα πράγμα που κρατήσετε από τη σημερινή εκπαίδευση Γράψτε το στα σχόλια. Ωραία, ο Αλέξανδρος λέει αυτό που είπε ο Ιπποκράτη. Πριν θεραπεύσει κάποιον, βεβαιώσω ότι είναι πρόθυμο να αφήσει αυτό που τον αρρωσταίνουν, έτσι. Ο κύριο Ματσούκα λέει εδώ πέρα μου άρεσε πολύ το κομμάτι τη απόρριψη στο οποίο αναφέρθηκε. Ε, και ότι κάθε τι είναι και μια ευκαιρία που μα δίνεται. Πολύ ωραία, οκ. Okay. Η νότα. Το πόσο τέλειο επάγγελμα είναι ο δικτυωτή όταν το κάνει με το σωστό επαγγελματικό τρόπο. Άψογο. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Χαίρομαι, Νότα, για τα πολύ καλά συλλόγια. Το εκτιμώ, τα εκτιμώ και εσένα. Η κυρία Φερεντίνου, η Μέρη λέει αρνούνται να επιτρέψουν στην απόρριψη να καθορίσει το ποιοι είναι. Mm, ωραία, ενδιαφέρον. Η Εύη, οι δυνατοί άνθρωποι μαθαίνουν από την απόρριψη. Οκ, okay. νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Είμαι ο Θεωρή Αραμπατζή. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλου. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.